αυτό το αστιάκι με το φαΐ να τελειώσει εδώ κάποια στιγμή. Δεν γίνεται να συνεχιστεί άλλο αυτό το αστιάκι με το φαΐ. Δηλαδή, είναι Ιανουάριος. Μέχρι τον Ιούνιο είναι 5 μήνες διαφορά. Λοιπόν, αγαπημένοι μου φίλοι, θα ξεκινήσω νόστιμα. Θα ξεκινήσω γλυκά, θα ξεκινήσω και αλμυρά. Για αυτούς που είναι λίγο πιο αλμυρολάτρες. Ποιος το είπε αυτό? Να έρθει αμέσως τώρα εδώ μπροστά μου να τιμωρηθεί με σκαμπύλιο. Λοιπόν, ελάτε να σας ξαναγήσω λιγάκι στον κόσμο της γεύσης. Στον κόσμο του φοβερού δώρου μας σήμερα. Το φοβερό αυτό υπέροχο μίξερ, να το σας περιμένει. Είναι από τα πιο αγαπημένα σας δώρα, από τα πιο λατρεμένα σας και από τα πιο περιζήτητα. Γι' αυτό και εμείς το έχουμε εδώ, για να σας αποδείξουμε βέβαια ότι κάνει και γλυκές και αλμυρές συνταγές. Σας έχουμε εδώ και τα γλυκά σας και τα αλμυρά σας. Και βέβαια και το βιβλίο με τις συνταγές, το οποίο θα το πάρετε μαζί με το μίξερ. Και όλα αυτά θα τα κάνετε στο 14748. Τι εννοείς? Αχ, τρόμαξα. Με τρόμαξα, θα το πω, ναι, δεν έχω τελειώσει. Το δώρο μας, εκτός ότι είναι το μίξερ, έχει και τις 4 φόρμες. Σας βλέπετε στην κάρτα μας. Η βαθιά για τα κέικ, η πιο ελαφριά για τάρτες και για κις. Και τα από πάνω, τα πιο μικρούλια, τα βλέπετε, είναι για να κάνετε από κεκάκια μέχρι cupcakes. Ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Ή η όρεξη αυτού που θα μαγειρέψετε. Στο 14748 θα πάρετε τηλέφωνο, θα σας απαντήσει μια ευγενέστατη κυρία, συνεργάτης μας, η οποία θα έχει ηχογραφήσει, μην πιάσετε πάρα μαζί, δεν θα σας απαντάει σε όλα, 3 αριθμούς θα σας πει. Αυτός θα πρέπει να τους πληκτρολογήσετε, περνά από μπροστά, πουπ, και αφού τους πληκτρολογήσετε, αν είσαστε και γρήγοροι, μπορείτε να κερδίσετε το δώρο μας. Γεια σας. Γεια σας, Ελεονόρα. Πώς είσαστε? Όλα καλά? Μια χαρά, εσείς. Λοιπόν, επειδή ξεκινήσαμε όμορφα γλυκά και αλμυρά, θέλω να συνεχίσουμε όμορφα και θέλω να πάμε να δούμε ένα δικό μας κορίτσι. Για μένα είναι κορίτσι όμορφο. Κορίτσι. Γυναίκα φοβερή, οικογενειάρχης, μητέρα, παρουσιάστρια, δημοσιογράφος, όλα τα καλά. Πανέμορφη, κομψή και ηλικρινή. Και πόσο χρονών τα είπε και χθες, έτσι, ναι. Πόσο είναι τα... Είναι 43 ετών η Τατιάνα Στεφανίδου, η οποία πήγε χθες στο θέμα νοστασιάδη και μίλησε για όλα και αποκάλυψε τα πάντα. Όχι μόνο την ηλικία της, όπως είπαμε, μίλησε για τα παιδιά της, για την οικογένειά της, για τον Νίκο Ευαγγελάτο, αλλά και αποκάλυψε κάτι ακόμα. Ποιο είναι το χειρότερο πρόγραμμα που έχει παρουσιάσει? Το είπε. Το είπε. Πόσο μου αρέσει όταν επαγγελματίες του χώρου αποκαλύπτουν ποια είναι τα χειρότερα που έχουν κάνει ποτέ στην τηλεόραση. Τρελαίνομαι, για να το δούμε. Γιατί δεν κάνετε κι εσείς τώρα ένα πρωινό με τον Ευαγγελάτο μαζί το σαδίδι μου? Τώρα αυτό πιο είναι. Καλή είναι. Αυτό τώρα είναι ύβρις για τον Ευαγγελάτο να λες ότι θα πάει να παρουσιάσει πρωινάδικο και να μαγειρεύει τώρα, για το όνομα του Θεού. Δεν μαγειρεύει τίποτα. Είναι ύβρις για τον Ευαγγελάτο να του λες ότι θα πάει ότι γιατί δεν πάει να παρουσιάσει πρωινάδικο, να λέει τα ζώδια και να μαγειρεύει. Δεν το είπα για ύβρι, το ξέρεις καλά αυτό. Αλλά και επιπλέον νομίζω ότι για κανένα δεν είναι ύβρις το να κάνει μια δουλειά άμα χρειαστεί. Πώς το βλέπεις εσύ? Νομίζω ότι αν έμενε εκτός τηλεόρασης, δεν θα έκανε πρωινάδικο. Με τίποτα. Όχι, θα έκανε κάτι δημοσιογραφικό στα sites, θα έγραφε σε κάποια εφημερίδα, θα δούλευε σε κάποιο ραδιόφωνο. Σίγουρα όμως δεν θα μαγείρευε και δεν θα έλεγε τα ζώδια. Θυμάμαι το καλοκαίρι, άκουγα πάρα πολύ έντονα το δικό σου όνομα. Ότι έπαιζε να κάνει πρωινή κουβέντα. Σιγά, την έζησα τόσο θέμα. Δεν υπήρχε τέτοιο ενδεχόμενο. Σου είπαν όμως. Όχι, δεν μου έγινε κάποια πρόταση για να κάνω πρωινό. Να παρουσιάσει ειδήσει? Με τίποτα. Γιατί? Γιατί δεν θα ήμουν καλή. Θα ήμουν. Εσύ που είσαι τόσο καιρό στην Ελλάδα, είχες θητείες. Θα ήμουν αμέτρη. Εντάξει. Δεν μ' αρέσει να κάνω πράγματα που υπάρχουν πολύ καλύτεροι από μένα σε αυτό το τομέα. Δεν μπορώ να πω ότι έχω δεχτεί κάποια πολύ παράξενη πρόταση. Μπορώ να σου πω το χειρότερο προϊόν που έχω παρουσιάσει στην τηλεόραση. Ποιο είναι? Ήταν ένα reality show το οποίο λεγόταν Big Mother. Το θυμάμαι το Big Mother. Στη θέση του Big Brother που ήταν μαζί με τις μαμάδες του. Ναι. Είχε έρθει ένα καλοκαίρι στο σπίτι μου ο Πάνος ο Ζώης, γιατί εγώ δεν το ήθελα αυτό να το παρουσιάσω. Ήμουνα στον Αντέντα τότε και έκανα το μεσημεριανό, το απογευματινό. Και είχε, δεν μπορώ να σου περιγράψω αυτό και να το κάνεις και να το αυτό. Και ήταν και το μεγαλύτερο μου λάθος. Δηλαδή δεν έπρεπε να το έχω κάνει αυτό. Δηλαδή... Διαβάζει τα παιδιά ο Νίκος? Ναι, εντάξει, λιγότερο. Κάτσε, ας πω εγώ που τα διαβάζω. Εγώ διαβάζω πολύ την μικρή, γιατί είναι δημοτικό. Τα αγόρια πια είναι πολύ μεγάλα. Πώς δηλαδή, ο Λάμπης θα δώσει τώρα να μπει στο πανεπιστήμιο.
Άντε. Και ο Νικόλας είναι στην τρίτη γυμνασίου. Είναι μεγάλη. Θέλει να σπουδάσει ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Με τη μικρή εσύ έχετε τα κοιμιάσει. Με τη μικρή έχουμε τα κοιμιάσει και είμαι από πάνω τη συνέχεια. Είσαι αυστηρή, Τατιάνα. Να σου πω ένα πρακτικό θέμα. Θα έπρεπε να... Όχι, δεν είμαι. Είμαι λιγότερο από ό,τι πρέπει. Δηλαδή, είμαι στην άλλη πλευρά. Θέλει περισσότερα όρια, δηλαδή, είμαι σε τέτοια φάση. Λες, θα το πω στον μπαμπά. Δεν πιάνει. Όταν γνώρισα τον Νίκο, ο Νίκος ήταν στον Α. Τότε, λοιπόν, πήρα την απόφαση να φύγω από τον Αντένα. Α, το θυμάμαι αυτό. Α, το θυμάμαι, βέβαια. Να πάω στον Α. Ο Ευαγγελάτος ήταν τη μόδα που πηγαίνανε τα ζευγάρια στον ίδιο σταθμό. Δεν ήταν τη μόδα. Είχε γίνει και με άλλο ζευγάρι, θέλω. Όχι, όχι. Είχαν γίνει... Δεν είχε γίνει ακόμα με άλλο ζευγάρι. Εμείς είμαστε οι πρώτοι που ξεκινήσαμε. Η απαγωγή αποκαλύπτουμε τα πάντα. Πώς είχε βουτήξει ο Ευαγγελάτος την Τατιάνα. Είμαστε... Ανοίγει την ψυχή τη. Ήταν μια κατάσταση δύσκολη στον Αντένα για μένα. Δεν ήταν μια κατάσταση που ήταν η καλύτερη τότε. Και έτσι πήρα την απόφαση να φύγω από το κανάλι. Ο Λάτσιος ήταν αυτός που με ξανάφερε στον Αντένα. Όχι ο Λάτσιος, η Άλκης τη με έφερε. Συγγνώμη, ο Λάτσιος ήταν στον Α όταν. Τέλος πάντων, με έχει μπερδέψει με τα πρόσωπα. Όχι. Η Άλκης τη με έφερε. Καλό παιδί μου ή κακό. Εδώ στον Αντένα. Για καλό ο άνθρωπος. Νομίζω θα με ρωτήσει τον ίδιο. Δεν ξέρω. Πάντα για καλό παλεύει, ανεξάρτητα καμιά φορά. Και δεν ήταν λάθος και το θαμπαγιάκα. Δεν νομίζω ότι ήμουν σίγουρα το αγαπημένο του κοριτσάκι πάντως. Δεν ήσουν το αγαπημένο του κοριτσάκι. Δεν νομίζω ότι ήμουν το αγαπημένο του κοριτσάκι. Είσαι αλλιώς όταν είσαι 20 ετών και 22 και 25 και αλλιώς σκέφτεσαι, αλλιώς είσαι στα 43 που είμαι εγώ αυτή τη στιγμή. Δεν φταίει ηλικία. Η ζωή λοιπόν σου χαρίζει εμπειρίες. Αυτό ξαναπέστε, Τατιάνα μου. Αυτό ξαναπέστο. Αποκαλυπτική ήταν η Τατιάνα, αλλά γενικά επειδή δεν κάνει και πολλές συνεντεύξεις η Τατιάνα, δεν εμφανίζεται πολύ συχνά ως καλεσμένη. Νομίζω ότι όποτε πάει δίνει αρκετά. Ξέρεις τι μου άρεσε πάρα πολύ, το ότι είναι μια πάρα πολύ καλή παρουσιάστρια, από τις καλύτερες που έχει η ελληνική τηλεόραση. Παρόλα αυτά, δεν είναι από τους ανθρώπους που λέει ότι μπορώ να τα κάνω όλα τέλεια. Ξέρει ακριβώς σε τι πράγμα μπορεί να είναι τέλεια, γιατί όταν της έγινε ερώτηση για τις ειδήσεις. Ενώ έχει περάσει από δελτία ειδήσεων. Λέει ότι υπάρχουν καλύτεροι από μένα σε αυτό. Μ' αρέσει αυτό. Και για τη σχέση με τον Γιάννη Λάτσιο που μίλησε, μου άρεσε ιδιαίτερα. Εντάξει, λέει, δεν ήμουν το αγαπημένο του παιδί. Ξέρει που πατάει η γυναίκα. Δεν είναι στους εθέρες. Ξέρει πολύ καλά τι της γίνεται. Και δεν φοβάται να μιλήσει και να δώσει μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Δεν καταφεύγει σε αδιάφορες συνέντευξεις που όλοι είναι καλοί κατά τη γνώμη της. Όλοι τις φέρθηκαν καλά, όλα τα έχει κάνει καλά. Ξέρει να μιλάει, έχει πράγματα να πει. Το Big Brother, Mother, το Big Mother, το θυμάμαι σαν και τώρα. Ήταν την περίοδο που έκανα τον πρωινό καφέ στον Αντένα. Σ' άρεσε πολύ εσένα. Λοιπόν, άκου να σου πω τώρα παρασκήνιο. Μου είχε ζητήσει η Τατιάνα, την οποία εγώ την ήξερα ούτως ή άλλως πάρα πολλά χρόνια πριν από το Alter, γιατί η Τατιάνα ήταν αυτή που με έβγαλε στο γυαλί. Έτσι το έχω πει τόσες φορές, δηλαδή πλέον θα γίνω. Αλήθεια, δεν το ξέρω. Έλα, πες το μου ότι δεν το ξέρει. Το λέω από την πρώτη στιγμή που με ρωτάνε για την τηλεόραση, λέει Τατιάνα με έβγαλε στον αέρα. Αλήθεια, δεν το ήξερα. Βεβαίως, όταν ήταν στο Alter, περπατούσα στους διαδρόμους. Και πάει και λέει στον Μπέρδο Χαλάτση που ήταν τότε διευθυντής μου, λέει ποιο είναι αυτό το κοριτσάκι λέει, που κυκλοφορεί. Λέει κάνει εξωτερικό δελτίο. Α, μ' αρέσει λέει. Θέλω να βγαίνει στην εκπομπή μου να μου λέει δελτίο ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Και είχα βγει και είχα πει πρώτη είδηση στην Τατιάνα Στεφανίδου τη γέννηση της κόρης του αυτοκράτορα, του Ιάπωνα αυτοκράτορα, του Ναρουχίτο, το 2001. Άντε! Το σημαίνει ότι δεν είναι και κομπλεξική με τις πολύ ωραίες γυναίκες, έτσι, από γιατί υπάρχουν πάρα πολλές παρουσιάστρες παιδιά στον χώρο που μόλις δουν ωραία γυναίκα, αμέσως δεν τη θέλουν ούτε δύο frame να φαίνεται καθόλου στο γυαλί. Ναρουχίτο. Και μετά, όταν άρχισα να λέω ειδήσεις, ο Νίκος ο Ευαγγελάτος είχε έρθει και μου είχε πει τις 5-10 πραγματάκια. Ναι, πολύ ψήφα εμπιστοσύνη. Έλεγα λοιπόν, κάτσε να πω για το επεισόδιο αυτό του Big Mother. Έρχεται η Τατιάνα λοιπόν και μου λέει: θέλω να βγει, μου λέει καλεσμένη. Τότε είχε ξεκινήσει ο πρωινός καφέ, δεν ήταν πολύ καιρό, μου λέει στο πρώτο επεισόδιο. Εγώ που πήγα τότε, ξέρεις, όπου μου λέγανε πήγαινε, είχα πάρει σβάρνα όλα τα προγράμματα του Αντένα και θυμάμαι ότι για να πάμε ήταν καλεσμένη και η Λίτσα Πατέρα και είχα πάει, θυμάμαι, να ετοιμαστώ στο σπίτι της Λίτσας Πατέρα και είχαμε ετοιμαστεί βαφτή χτενιστή και είχαμε πάει μαζί στο πλατό του Big Mother.
Δεν είχες πάει δηλαδή με τη μητέρα σου. Γιατί συνήθως βλέπω. Καλέ. Μαμά μου δεν έχει καμία σχέση με τις μητέρες του Big Mother. Καμία όμως. Η μαμά μου είναι τελείωσε. Βγήκε και έσπασε το καλούπι. Η μαμά μου επίσης θέλω να σας πω ότι είναι εξαιρετικό καταπληκτική μαγείρισα. Δηλαδή αυτά που φτιάχνει η μαμά μου δεν νομίζω ότι τα φτιάχνει εύκολα άλλη μαμά. Συγγνώμη, μανούλες άλλες. Αλλά πάει από την προγιαγιά μου τη Μαρίκα που την έχασα όταν ήμουν 18 χρονών την προγιαγιά μου και είχε την ωραιότερη συνταγή για σπανακόπιτα. Μαρίκα τη λέγανε και τη μαμά μου, Μαρίκα τη λένε κανονικά Μαρίκα μου, αλλά το έχει κάνει η Μαρία. Λοιπόν, ελάτε να δείτε. Και σταμάτα μου μιλάς και κερδίζω. Και γλυκές και αρμυρές οι συνταγές μας. Αλλά το μίξερ μας είναι κατάλληλο για ό,τι θέλετε να φτιάξετε. Και μαζί με το μίξερ σας κάνουμε δώρο και τις 4 υπέροχες φόρμες. Βαθιά για κέικ, πιο ρηχή για τάρτες και φοβερά φορμάκια για cupcake και για κεκάκια. Όλα αυτά για σας που θέλετε να γίνετε expert στην κουζίνα. 14-48 αριθμός όπου θα σας ανοίξει τις πόρτες στη διεκδίκηση του μίξερ μας. Μία κυρία, ένας τριψήφιος αριθμός και αν είστε γρήγοροι, να το μίξερ στα χέρια σας. Επιστρέφουμε σε λίγο. Εδώ είμαστε λοιπόν και θέλω να σας θυμίσω λιγάκι ένα τσίκο, όπως λέει ο Θέμης, το δώρο μας. Το οποίο δώρο μας είναι το υπέροχο μίξερ μας και θα γίνει δικό σας βέβαια, όπως και οι φόρμες οι τέσσερις. Κατάλληλες για να φτιάξετε οποιαδήποτε συνταγή θέλετε, σε όποιο μέγεθος, οποιοδήποτε είδους και βέβαια είτε γλυκό είτε αλμυρό. Στο 14-7-48 θα το βρείτε, ξέρετε πώς θα το διεκδικήσετε. Αυτό που ίσως να μην θυμάστε να σας το τονίσω όμως είναι ότι ο πιο γρήγορος θα το κερδίσει. Λοιπόν, επιστρέφουμε. Εδώ και πάλι στα δικά μας. Έλα, βρε Σπυρέτο μου, ωραία είσαι σήμερα. Δεν συμφωνούν όλοι μαζί σου, αλλά ευχαριστώ. Γιατί, όχι, πάει με το μια χαρά το χρώμα στο μπλουζάκι σου. Λοιπόν, τώρα θέλω με πολύ προσοχή να πούμε το επόμενο θέμα, γιατί δεν ξέρεις τι γίνεται. Εβδομαδιαίο περιοδικό έχει κάνει λόγο για ένα επεισόδιο το οποίο εκτελήθηκε ανάμεσα στο Γιάννη Μπέζο και σε μια θαυμάστρια κατά τη διάρκεια της παράστασης με αφορμή την επιθυμία της θαυμάστριας να βγάλει φωτογραφία τον πρωταγωνιστή την ώρα που ήταν στην σκηνή. Ναι, έτσι έχουν τα πράγματα. Βασικά το δημοσίευμα είναι από το περιοδικό Χάι. Και αναφέρεται σε ένα περιστατικό μεταξύ του Γιάννη Μπέζου και μιας θαυμάστριας, από το οποίο φέρεται ο ηθοποιός να οδηγείται στα δικαστήρια με την συγκεκριμένη θαυμάστριά του. Να τα πάρουμε όμως λίγο τα πράγματα από την αρχή και να σας πω πώς έχει το περιστατικό. Είχε μόλις τελειώσει η παράσταση, παίζει στον φιλάργυρο του Μολιέρου ο Γιάννης Μπέζος, είχε δώσει ακόμα μια καλή ερμηνεία, μια έτσι καταπληκτική ερμηνεία από αυτές που ξέρει να δίνει. Πέφτει αυλαία, ο κόσμος σηκώνεται λοιπόν και χειροκροτάει τον Γιάννη Μπέζο και τους ηθοποιούς βέβαια που ήταν στην παράσταση, που συμμετέχουν στο Εθνικό Θέατρο. Εκεί λοιπόν. Μία γυναίκα, μία θαυμάστρια του Γιάννη Μπέζου, βγάζει το κινητό της, έχει δίπλα την κόρη της και θέλει να βγάλει μια φωτογραφία. Εκεί λοιπόν την ώρα που πάει να βγάλει τη φωτογραφία και στράφει το φλας, ο Γιάννης Μπέζος αντιλαμβάνεται ότι τον βγάζουν φωτογραφία και τη λέει πολύ εκνευρισμένος, έτσι τουλάχιστον φαίνεται από το δημοσίευμα, γιατί με βγάζετε φωτογραφία, δεν το ξέρετε ότι απαγορεύεται. Και το δημοσίευμα λέει ότι ήταν πολύ εκνευρισμένος από αυτό από τη φωτογραφία που πήγε να τον βγάλει η θαυμάστριά του. Mm-hmm. Εκείνη λοιπόν πάγωσε. Γιατί αισθάνθηκε πάρα πολύ προσβεβλημένη. Μαζί της πάγωσαν και οι πρώτες σειρές, ο κόσμος δηλαδή που βρίσκονταν εκεί, το κοινό. Με αποτέλεσμα εκείνη να αισθανθεί πάρα πολύ άσχημα. Η δε κόρη της να της πει: «Μαμά, γιατί σου μιλάει έτσι άσχημα ο κύριος Μπέζος?» Και είπε η μητέρα, δικαιολογήθηκε, λέει: «Θέλω να βγάλω μια φωτογραφία της ηθοποιούς, να την έχω να τη δείξω στο σπίτι στην αδερφή σου». Αυτό λοιπόν συνέβη και μάλιστα κάποιοι λέει το δημοσίευμα φεύγοντας από την παράσταση είπανε κρίμα, πολύ κρίμα για τη συμπεριφορά του ηθοποιού γιατί είναι ένας πολύ μεγάλος ηθοποιός και είναι κρίμα να συμπεριφέρεται έτσι στον κόσμο του και φέρεται επειδή αισθάνθηκε προσβεβλημένη η κυρία αυτή και ότι μείωσε ότι να κινείται δικαστικά. Ναι, Έλα Κατερίνα μου, ναι. Πριν από λίγες ημέρες ο Γιάννης Μπέζος πήγε στο πρωινό του Αντένα, αν θυμάμαι καλά έτσι, και είπε ότι δεν θέλει να τον αγκαλιάζουν οι θαυμαστές του και οι θαυμάστριές του. Παιδιά, μπορεί να στεναχωρήσω και τη Μαρίκα Μαυρομάτη που είναι εκστασιασμένη που πήγε να δει τον Μολιέρο. Και όντως ο Γιάννης Μπέζος είναι ένας πολύ καλός ηθοποιός. Όμως δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο ένας άνθρωπος που πάει, τον βλέπει, βλέπει την τέχνη του, τον αγαπάει μέσα από την ερμηνεία του, δεν μπορεί να σηκώσει το τηλέφωνο ή μια φωτογραφική μηχανή να τον φωτογραφήσει. Αυτό για ποιο λόγο να αντιδράσει. Ποια είναι η λογική που δεν μπορούμε. Νομίζω ότι θα μιλάμε με αυτό. Να το ζητήσω. Αν υπάρχει σε πλάνο αυτό ή σε απόσπασμα. Αυτό που είπε η Κατερίνα.
με τον Γιάννη Μπέζο που ήταν καλεσμένο στο πρωινό του Αντένα. Στο πρωινό του Αντένα. Το έχουμε. Α, το έχουμε. Δεν χρειάζεται να είμαστε με το κοινό από το πρωί μέχρι το βράδυ αγκαλιά. Δεν πρέπει το κοινό να είναι πολύ κοντά μας. Γιατί? Γιατί παρακμάζουμε μετά. Ναι. Ναι, σταματάει να μας θαυμάζει. Και όχι να μας θαυμάζει εντός εισαγωγικών εννοώ. Δηλαδή και να μας παίρνει στα σοβαρά. Δεν μπορώ, ας πούμε, να χαιρετάω τη μισή Αθήνα στον δρόμο. Σωστό. Δεν βγάζω φωτογραφία με τους ανθρώπους, ας πούμε. Δεν βγάζω ποτέ. Άμα έρθει και σου πει να βγάλω τα παιδιά μας, τι θα πεις? Τι δικαιολογία θα πεις? Ότι δεν θέλω. Δεν θέλω. Μα, συγγνώμη, ο κόσμος δεν είναι αυτός που στηρίζει τον ναι, ηθοποιό, αλλά... τους ηθοποιούς γενικότερα. Ναι, ο Γιάννης Παΐζος έχει 40 χρόνια καριέρας. Για ποιο λόγο δηλαδή απαγορεύονται οι εναγκαλισμοί των ανθρώπων δεν που τον αγαπούν και τον... Ο ίδιος δεν μα, το κάνει θέλει. Αυτό, γιατί για θέλει, θέλει, έχει μια συγκεκριμένη στάση και το λέει ο ίδιος, δεν το λέω εγώ. Η στάση ποια είναι δηλαδή, στάση δηλαδή του είναι ότι θέλει να διηγηθεί, να πει μια ιστορία στον κόσμο, να συγκινηθεί ότι θα κάνει, και ότι αυτή είναι η δουλειά του. Με δηλαδή να μεταφέρει συνέστημα. Αυτή ήταν η φύση η δουλειά, αλλά με τον κόσμο ήταν αγκαλιά. Νομίζω ότι είναι εντελώς προσωπικό. Παιδιά, είναι άλλο ηθοποιός και άλλο στάρ. Είναι άλλο ηθοποιός και άλλο στάρ. Ο Γιάννης Μπέζος θέλει να είναι ηθοποιός, δεν θέλει να είναι στάρ. Θέλω να σου πω όμως κάτι, επειδή τυχαίνει και βρίσκομαι πάρα πολύ συχνά με κόσμο, ο οποίος με ρωτάει για πρόσωπα τη showbiz και ποια είναι η άποψή σου για αυτόν και για εκείνον και για τα άλλα. Και ξέρει ότι ο κόσμο μερικέ φορέ είναι ιδανικότερο για να μεταφέρει τον παλμό. Έτσι, βέβαια, καλύτερο αποδεικτικό στοιχείο ότι ο Γιάννη Μπέζο είναι ένα εξαιρετικά επιτυχημένο και ταλαντούχο ηθοποιό. Από τι επιλογέ που κάνει και από την επιτυχία και την ανταπόκριση ναι. που έχουν στον κόσμο, όλε αυτέ οι επιλογέ που στέφονται με απόλυτη επιτυχία δεν υπάρχει. Από την άλλη, όμω, έχω πραγματικά βρεθεί μπροστά σε συζητήσει που γίνονται από ανθρώπου που ενώ είναι εξαιρετικοί θαυμαστέ του Γιάννη Μπέζου, έχουν ενοχληθεί. Από τη στάση που ενδεχομένως κρατάει στις τηλεοπτικές συνεντεύξεις και από το προφίλ που βγάζει, όπως επίσης και από το γεγονός ότι έχει δηλώσει κατά καιρούς ότι θέλει να απέχει τόσο πολύ από τον κόσμο. Όπως έχει δηλώσει και κατά καιρούς ότι δεν τον πειράζει η κριτική. Γιατί να σου πω κάτι, είναι καλύτερο να το κάνεις αυτό ναι, μα, αυτή παρά στιγμή, να απλώνεις το χέρι στον κόσμο, να κάνεις το δημοφιλή και τους αγαπάς και με το που θα γυρίσει την πλάτη σου να πεις πω, μωρέ, τώρα πάλι αυτοί τι θέλουνε. Γιατί και αυτό είναι υποκριτικό πάρα πολύ που κάνουν κάποιοι άλλοι. Απλά δεν ξέρω εγώ από την αίσθηση, ρε παιδί μου, ότι ακόμα και με τον τρόπο που το παρουσιάζει, βγάζει προς τα έξω μία. Ψύχρα που εγώ που τον γουστάρω πάρα πολύ σαν καλλιτέχνη, με πληγώνει, με στεναχωρεί υπό την αυτό έννοια θέλει, ότι. Θέλει όμως, να συγκρατήσει απόσταση. Ναι, αλλά ξέρει όμως τι γίνεται. Όχι σε μένα προσωπικά. Σου λέω πώς μπορεί να γυρίσει αυτό. Ναι. Μπορεί την επόμενη φορά που τον άλλαξε το κανάλι όμως. Ναι, και σου εξηγώ και το προσωποποιώ. Πώς μπορεί να επηρεάσει, γιατί μερικές φορές, ρε παιδί μου, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν μια εικόνα για έναν ηθοποιό. Έχουν ταυτιστεί με τον ηθοποιό μέσα από κάποιου ρόλου. Επειδή λοιπόν η ρόλη που έχει ταυτιστεί τηλεοπτικά κυρίως ο Γιάννης Μπέζος είναι τόσο μα τόσο. Προσιτή στον κόσμο και χιουμοριστική και συμπαθής. Μερικές φορές, όταν βλέπεις την πραγματικότητα του άλλου να είναι λιγάκι τόσο απόμακρη, εσωστρεφής και ψυχρή, μπορεί να σου χτυπήσει λίγο άσχημα. Εγώ παραμένω μεγάλη θαυμάστρια του Γιάννη Μπέζου, παρόλα αυτά. Από την άλλη, όμως, είναι μια πραγματικότητα την οποία την έχω ακούσει. Έχει συζητηθεί, δηλαδή, έχω υπάρξει παρούσα σε τέτοια συζήτηση. Ναι, γιατί πολλοί κόσμος θέλει να είναι κοντά στον καλλιτέχνη που θαυμάζει. Καταρχήν, τον νιώθει πολύ οικείο του πρόσωπο. Ειδικά ανθρώπους που έχουμε αγαπήσει από την τηλεόραση. Δύο ακόμα που έχουμε αγαπήσει από την τηλεόραση και όχι μόνο είναι ο Γιώργος Καπουτζίδης και ο Αργύρης Αγγέλου. Έτσι, τους οποίους τους συναντήσαμε, Κατερινάκη μου, εχθές. Δεν μας απαγόρευσαν τους εναγκαλισμούς, ούτε τις φωτογραφίες, έτσι, παρά την επιτυχία τους. Αντίθετα, μας επιβεβαίωσαν και το ρεπορτάζ, το αποκλειστικό ρεπορτάζ που είχαμε πριν από λίγες ημέρες, ότι δεν θα παρουσιάσει το Just εξαιτίας των επαγγελματικών του υποχρεώσεων. Ναι, ναι, ναι. Είπε κιόλας καλή επιτυχία στη Ζέτα Μακρυπούλια. Μας μίλησε κιόλας για το The Voice και πέταξε και τις σπότες του. Ενώ ο Αργύρης Αγγέλου σχολίασε. Και την εμφάνιση στο. Ναι, ναι, την εμφάνιση στο Dancing, Λεωνόρα. Θέλω να γίνω Αμερικάνος, Αμερικάνος, Αμερικάνος. Με φακίδες και κοιλιά. Γιώργος Καπουτζίδης, ποια είναι τα φετινά του σχέδια στη μικρή οθόνη? Το Just the Two of Us. Ναι, χαρούμενο είναι, χαρούμενο είναι. Όχι, 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 δεν είναι στα σχέδια ούτε τα δικά μου ούτε του καναλιού. Είναι ξεκάθαρα τα σχέδια και του καναλιού και τα δικά μου. Έχουμε αποφασίσει να δουλέψουμε πολύ για να βγάλουμε μια σειρά του χρόνου τον Οκτώβριο. Λόγω του Σύρια, δεν είναι. Ναι, 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 ναι. Για να προλάβουμε, ξέρετε. Ναι, 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 για να προλάβετε λοιπόν, να σας τα πω πολύ απλά, ότι ήδη από το καλοκαίρι αυτό συζητάμε, αυτή είναι η προτεραιότητά μας και τους ευχαριστώ και πάρα πολύ που και αυτοί το πιστεύουν πολύ. Αυτό το οποίο προσπαθώ να ολοκληρώσω. Οπότε δεν είναι στα σχέδιά μου. Good, sight,
Πώς του φαίνεται το σενάριο να παρουσιάσει η Ζέτα Μακρυπούλια το Just the Two of Us? Μακρυπούλια. Αν γίνει αυτό το πράγμα θα χαρώ πάρα πολύ. Γιατί ξέρετε χαμογελά. Ζέτα Μακρυπούλια και... Όχι, δεν ξέρω τίποτα στα σίγουρα. Και... Αλλά αν γίνει αυτό θα χαρώ πολύ. Ο Αντώνης από αγγλικά τραγούδια μέχρι Frank στην Άρτα έχει τραγουδήσει. Όχι το άλλο, μόνος στην του το λέει. Ναι. Δεν το έχει το αγγλικό, πίστεψέ με. Εγώ είμαι μούλτι. Άκου τώρα, είπε η Δέσποινα είναι μούλτι. Αλλά άνεργη μούλτι. Όπου πηγαίνει τη διώχνουνε. Δηλαδή αυτό πάλι... Όχι ρε Μίλε, δεν με διώχνουνε. Μάλλον όχι, όχι. Έφυγε μόνη σου. Όχι, έχει παραδέχομαι. Το καπελάκι μου και φεύγω. Ναι, αγαπημό, έχεις φύγει μόνη σου. Έχεις δίκιο. Λοιπόν, μου άρεσε πάρα πολύ, πάρα πολύ. Μου άρεσε πάρα πολύ και η Δέσποινα και μου άρεσε όλη η Κρητική Επιτροπή πραγματικά. Νομίζω ότι χρόνια είχα να δω κάτι τόσο ωραίο. Είδα μια κριτική επιτροπή η οποία αντιμετώπισε με φοβερό σεβασμό και εκτίμηση όλα τα παιδιά που πήγαν εκεί να προσπαθήσουν. Αυτό εμένα μου έλειπε πάρα πολύ από την ελληνική τηλεόραση. Χαίρομαι πάρα πολύ που το ξαναβλέπω και έκανε τελικά τη διαφορά. Αυτό νομίζω. Έχουμε δει ανθρώπους που πολλές φορές είναι γενείς, έχουμε δει ανθρώπους που τους φέρνουν πολλές φορές και για να... πώς να το πω... Όχι, δεν θα θέλω να πω διακομωδήσω. Τέλος πάντων, δεν με ενδιαφέρει εγώ να γελάσω εις βάρος κάποιου. Μου αρέσει πολύ περισσότερο όταν οι άνθρωποι εκτιμούν την προσπάθεια των νέων παιδιών. Γιατί και όλα τα παιδιά που είδαμε και αυτοί ακόμα που δεν μπόρεσαν να μπουν είχαν ωραία φωνή. Όσο για το φίλο του Αργύρη Αγγελού, αλήθεια πώς του φάνηκε το voice. Εξαιρετική παραγωγή, πάρα πολύ ωραία παραγωγή, πολύ ωραία παραγωγή. Χαίρομαι πολύ που γίνονται όμορφα πράγματα. Χαίρομαι πολύ που ο Αντένα κρατάει ένα επίπεδο στις παραγωγές του και τολμάει σε δύσκολες εποχές. Είναι φοβερό. Ο κ. Καπουτζίδης ετοιμάζει καινούριο σύριαλ στο Μέγκα. Θα είστε στο casting. Όχι, νομίζω. Γιατί έτσι το είπατε με μια... Γιατί δεν έχω κάποια πρόταση. Είδα την Ελεονόρα στο web μετά γιατί ήθελα πάρα πολύ να τη δω. Ήταν εξαιρετική, δεν είχα καμία αγωνία ότι δεν θα ήταν. Κάποια πράγματα δεν ξεχνούνται. Όχι, όχι. Ειδικά με την Ελεονόρα μας συνδέουν πολλά πράγματα. Είδες και τις πόντες του Καπουτζίδη, έτσι. Τι. Στο Θεοφάνους και στο Μουρατίδη, βέβαια, έτσι. Με λίγα λόγια. Ότι έφερναν, ας πούμε, κάποιους ανθρώπους οι οποίοι δεν τραγουδούσαν, δεν μιλούσαν δηλαδή για τα τραγούδια, αλλά για τα παρατράγουδα. Το X Factor, το Fame Story, όλα αυτά μας είχαν συνηθίσει εκτός από ανθρώπους με πολύ ωραία φωνή και με παρατράγουδα. Ανθρώπους που δεν είχαν φωνή και άλλες φορές και τους βάζαν καθαρά για τη τηλεθέαση. Αυτό εννοεί ο Καπουτζίδη. Θέλω να πω ότι ούτε ο Θεοφάνους τους έβαζε για τη τηλεθέαση, ούτε του Θεοφάνους ήταν το κόνσεπτ. Δεν θέλω να το προσωποποιούμε εμείς τουλάχιστον εδώ. Άσε τους άλλους να το προσωποποιούν όπως θέλουν και να ρίχνουν μπριχτές και για το Θεοφάνους και για την Καγκάκη και για το Μουρατίδη και για το... Αλλά εγώ θέλω να τονίζουμε ότι δεν είναι θέμα δικό τους προσωπικό. Γιατί είναι άδικο και για αυτούς. Πολλές φορές όμως, Ελεονόρα, μην ξεχνάς ότι γινόταν παιχνίδι μεταξύ των κριτών και η κριτική επιτροπή ήταν αυτή που έκλεβε την παράσταση. Ναι, αυτό είναι το κόνσεπτ όμως. Το κόνσεπτ είναι να βοηθάμε και τα παιδιά. Να παίρνουν παρατράγουδα, όπως θα λέγανε στην αρχή, και να γίνονται αυτοί χειρουργοί. Ήταν μέσα στο παιχνίδι, έτσι γινόταν. Συγγνώμη, αλλά εγώ θα πάρω το μέρος των κριτών αυτή τη στιγμή. Γιατί όταν εσύ δεν έχεις φωνή, δεν έχεις το πακέτο. Δεν μπορείς να τραγουδήσεις και είσαι παρατράγουδο και το ξέρεις και πας να κάνεις οντισιόν σε ένα show το οποίο ξέρεις γιατί το υπογράφεις πριν κάνεις κάτι, έτσι, ότι θα βγεις στον αέρα και έχεις την ευθύνη του ότι θα βγεις στον αέρα και γίνεσαι με τη θέλησή σου και την έγκρισή σου ρεζίλη, τότε... Πώς γίνεται όμως, Ελεονόρε, παραγωγή του The Voice να ελέγχουν τις καλές φωνές και η παραγωγή του X-Factor και του Fame Story να μην ελέγχουν στις οδησιών τις καλές φωνές. Το ένα λέγεται The Voice, η φωνή, και το άλλο λέγεται X-Factor. Το ένα σημαίνει ότι αν δεν έχεις φωνή δεν πας πουθενά. Το άλλο σημαίνει ότι αν έχεις το The X Factor, δηλαδή αυτό το κάτι, το πακέτο δεν πρόκειται να πας μπροστά. Για να πας όμως στο The Voice πρέπει να έχεις φωνή, για να πας όμως στο The X Factor πρέπει να έχεις το ψώνιο μέχρι και το X Factor. Είναι μεγάλη διαφορά του concept το ένα από το άλλο, κατάλαβες. Και εννοείται ότι σε ένα
κόνσεπτ όπως το X Factor. Χρειάζεται ένας Μουρατίδης και χρειάζεται ένας Θεοφάνους που πραγματικά θα μείνουν άναυδοι όταν θα δουν έναν άνθρωπο χωρίς νόθο σε αυτό να πηγαίνει και με τη θέλησή του και την έγκρισή του και την κατάθεσή του να εκτίθεται. Λοιπόν, μιας και μιλάμε γι' αυτό, σου έχουμε λοιπόν και νέα τηλεοπτική κόντρα μεταξύ της Κλεοπάτρας Πατλάκη και της Εύης Δρούτσα. Έξαλλη είναι λοιπόν η Εύη Δρούτσα με αυτά που άκουσα από την Κλεοπάτρα Πατλάκη ότι η κριτική επιτροπή του The Voice δεν θυμίζει σε τίποτα τα παλιά παρατράγουδα. Και απάντησε λοιπόν μέσω της εκπομπής μας. And there is no one there to dry your tears. I would hold you for a million years to make you feel my love. Το κουμπί πατήθηκε και μια νέα τηλεοπτική κόντρα γεννήθηκε. Έξαλλη Εύη Δρούτσα ξεσπά κατά της Κλεοπάτρας Πατλάκη, η οποία είπε ότι η κριτική επιτροπή του The Voice ασχολείται με τα τραγούδια και όχι τα παρατράγουδα, όπως έκαναν ο Γιώργος Θεοφάνους και ο Νίκος Μουρατίδης. Ενός τρελού. Εγώ πάρα πολύ ωραία φωνή. Ναι, αλλά τραγουδάει σαν να βαριέται. Δεν τραγουδάει σαν να βαριέται. Αλλά τι κάνει. Καιρό είχα να δω τόσο κεφάτους και ορεξάτους κριτές. Χάρηκα που δεν είδα ειρωνία, χλεβασμό, ανθρώπους που οι κριτές τους ξεφτιλίζουν πατώντας το ψώνιο τους. Χάρηκα που είδα κριτές που δεν ήρθαν να ξεκατηνιαστούν για να ανεβάσουν τα νούμερα και ελπίζω και η συνέχεια να είναι καλύτερη από την πρεμιέρα. Ελπίζουμε ότι στη συνέχεια του σοου οι κεφάτοι coaches δεν θα καταλήξουν σαν τον Μουρατίδη και το Θεοφάνους να ξεμαλιάζονται για το ποιος τίναξε πάνω από την μπουγάδα μου, σαν κακιασμένες γειτόνισσες. Once more. Άλλαξε όνειρα. Έχω μείνει ξερός. Δεν τραγουδάς, δεν μιμείσαι και απορώ γιατί ήρθες εδώ. Άκουγα στην εκπομπή σας ότι βγήκαν και κακός. Κάποιος κατηγόρησε το Θεοφάνους και το Μουρατίδη. Ξέρω ποια είναι, αλλά δεν υπάρχει λόγος. Η Πατλάκη. Η Πατλάκη, ναι. Ας έρθει η κυρία Πατλάκη να κάνει τον κριτή, να δει πόσο εύκολο είναι. Και να δει πώς γίνονται οι εκπομπές. Μην δεις ανασχετήσω όταν σου κάνω παρατήρηση, δεν θα σε βοηθήσει στην καριέρα σου. Κριτική θα δέχεσαι. Και να δει ότι δεν είναι τίποτα έτοιμο. Και δεν γίνεται τίποτα κατόπιν συνεννόησης. Κοιτάμε το ωραίο μας το σώμα, το ωραίο μας το στήθος πως βγαίνει και ξεχνάμε τη φωνή μας. Ο Αντώνης από αγγλικά τραγούδια μέχρι Φρανκ στην Άρτα έχει τραγουδήσει. Όχι το άλλο, μόνος στην του Άρτα. Το λέει. Ναι. Δεν το έχει το αγγλικό, πίστεψέ με. Εγώ είμαι μούλτι. Άκου τώρα, είπε η Δέσποινα είναι μούλτι. Αλλά άνεργη μούλτι. Όπου πηγαίνει τη διώχνουνε. Δηλαδή αφού πάλι... Όχι ρε Μίλε, δεν με διώχνουνε. Μάλλον όχι, όχι. Έφυγε μόνης. Όχι, έχει παραδέχομαι. Το καβελάκι μου και φεύγω. Ναι, αγαπημό, έχεις φύγει μόνη σου, έχεις δίκιο. Λοιπόν, στην κόντρα πάντως Ρέμου Βανδύ για τη διεκδίκηση του παίχτη, η Εύη Δρούτσα τάσεται υπέρ του Ρέμου. Είχαμε και μια ίντρικα η οποία κακώς για μένα δημιουργήθηκε. Ο Αντώνης δεν θα έλεγε τίποτα αν δεν έλεγε πρώτα η Δέσποινα. Μην τρελαθούμε. Να ξέρουμε τι λέει ο ένας και τι λέει ο άλλος. Δεν θα λες ποτέ το όνομα του ενός αν δεν λέμε και το όνομα του άλλου. Δεν ταιριάζουν. Καλά, θες να έρθω να δεις. Έλα δίπλα, σε παρακαλώ, έλα. Έλα δίπλα, πες μου δηλαδή. Δηλαδή, περίμενε. Πες μου. Όταν η συζήτηση ήρθε στο θέμα των παικτών, η Εύη Δρούτσα σχολίασε σαν άλλος Θεοφάνους ή Μουρατίδης. Και στην εποχή που ζούμε τώρα, δεν ξέρω αν θα έχουν καλλιτεχνική επίδοση, να μην πούμε ψέματα. Αν βγει ένας άνθρωπος, ας πούμε, και είναι ευστραφής, κάποια ώρα θα πρέπει να δυνατήσει. Να πω φούντος, κάτι τώρα. Ναι. Γιατί θα πρέπει να δυνατήσει Σόνι και άμα είναι τραγουδιστής. Δεν τον θέλουμε για μοντέλο. Για τραγουδιστή τον θέλουμε. Γιατί πες μου κάποιον τραγουδιστή που έχεις... Να σας πω γιατί. Ναι. Όχι, συγγνώμη σε διακόπτω. Είναι όπως το Facebook. Βλέπεις τη φωτογραφία μιας η οποία δεν είναι καχεκτική.
και από κάτω τη βρίζουν και τη λένε χοντρή, γυναίκες που είναι πιο χοντρές από αυτή που είναι στη φωτογραφία. Γι' αυτό το λόγο. Στο απήντησα. Ναι. Δεν ξέρω τι θα πει εσύ. Καλά, στο διαδίκτυο ούτως ή άλλως οι αντιδράσεις είναι σουπερβολικές, αλλά βλέπουμε μια τάση από το εξωτερικό που έρχεται. Θα σας θυμίσω την Αντέλ, που έχει τα παραπάνω της κιλά και όμως έχει διαπρέψει παγκοσμίως. Εντάξει, τι μου αρέσει ότι αυτή η τάση που έρχεται από το εξωτερικό και το βλέπουμε στο Voice, είναι στο πάμε στο, στο μισό λεπτό. Όμως να πω κάτι στον Ευτύχη. Αυτά γίνονται σε κοινωνίες όμως, όπου το υπέρβαρο δεν αντιμετωπίζεται ρατσιστικά. Έτσι, εντάξει, δηλαδή στη Βρετανία. Νομίζω ότι έχουμε αλλάξει λίγο τα τελευταία χρόνια. Στη Βρετανία, και όχι μόνο στη Βρετανία, αλλά και γενικώς σε πολλές άλλες χώρες, είτε της Ευρώπης είτε εκτός Ευρώπης, η ηλικία, η εμφάνιση και τα κιλά δεν είναι κατασταλτικός παράγοντας για να κάνει κάποιος θέαμα. Όταν λέω θέαμα, εννοώ να γίνει ηθοποιός, να γίνει παρουσιαστής, να γίνει καλλιτέχνης, εν πάση περιπτώσει, οτιδήποτε. Βλέπεις εκεί πέρα στις τηλεοράσεις του εξωτερικού γυναίκες οι οποίες είναι 60 χρονών και 70 και 80 και κάνουν τηλεόραση. Έτσι. Βλέπεις γυναίκες οι οποίες λένε ειδήσεις και πραγματικά δεν σε ενδιαφέρει αυτό που βλέπεις, το οποίο είναι άσχημο, γιατί αυτό που λέει το υποστηρίζει με το κύρος του, το κύρος της, έτσι, και με τα χρόνια εμπειρίας που κουβαλάει. Εδώ στην Ελλάδα ζούμε στη χώρα της εικόνας, του φαίνεστε, και όχι τόσο πολύ του είναι. Γι' αυτό και μας ξενίζει. Και μας ξενίζει εκτός από ξενίζει και οτιδήποτε διαφορετικό. Είναι και αυτό που είπες, ότι στην Ελλάδα οι celebrities χρησιμοποιούνται μερικές φορές για να ξεσπάσουν τα αποθυμένα τους κάποιοι άνθρωποι. Θα κοιτάξουμε στην πανέμορφη γυναίκα που δεν έχει περίτα κιλά, αν έχει κυταρίτιδα. Θα κοιτάξουμε αν έχει πετάει μια τρίχα. Θα κοιτάξουμε. Είναι άνθρωποι, κάνουν μια δουλειά. Ναι, σαφώς και αν θα έπρεπε να μπορούν να δουλεύουν άνθρωποι με περίτα κιλά, αλλά παίζουμε σε μία τραγουδίστρια στην Ελλάδα που κάνει καριέρα με περίτα κιλά. Με περίτα κιλά, όχι με πιασίματα. Ναι, ότι το 1800 καλλιτεχνών που είχαν ξεκινήσει την δεκαετία του 60 και του 70. Έτσι, πλέον πολύ μεγάλο καλλιτεχνών. Οι περισσότερες και περισσότεροι από αυτούς που κρίνουν έναν άνθρωπο, για παράδειγμα, πάρουμε το κορίτσι αυτό, την κυρία Δημητρακοπούλου. Οι περισσότεροι που από τον καναπέ τους κρίναν τη Δημητρακοπούλου, δεν θυμάμαι το μικρό της, γι' αυτό χρησιμοποιεί το επίθετο. Δήμητρα Δημητρακοπούλου, λοιπόν. Οι περισσότεροι από αυτούς που κρίναν τον καναπέ τους, την ώρα που την κρίνανε, θα βοθρονιάζαν οτιδήποτε λιπαρό υπάρχει εκείνη τη στιγμή μπροστά τους. Θα ήταν ξεχυλωμένες με βυζιά, μπράτσα και μπούτια. Και παρόλα αυτά τα σχολιάζανε. Και δεν θα είχαν και τη φωνάρα της. Ναι, να ξεκολλήσουμε όμως λίγο από αυτό και να δούμε την μα ουσία. Μα συμβουλή της δίνει για να επιβιώσει στον χώρο. Γιατί στον χώρο της νυχτερινής διασκέδασης, γιατί στη συγκεκριμένη διασκέδαση είναι τα νυχτερινά κέντρα. Στον χώρο της νυχτερινής διασκέδασης, μην μου το ανοίξει το στοματάκι μου, γιατί στον χώρο της νυχτερινής διασκέδασης. Στον χώρο της νυχτερινής διασκέδασης τι υπάρχει αντί που δουλεύουν μόνο ένα διήμερο. Υπάρχουν λοιπόν αδύνατες που μπορεί να μην έχουν τη φωνάρα της κυρίας Δημητρακοπούλου, αλλά είναι αδύνατοι. Άλλα προσόντα. Και άλλα προσόντα. Πώς θα επιβιώσει λοιπόν η κυρία Δημητρακοπούλου σε αυτό το χώρο που η Ελλάδα τουλάχιστον φημίζεται και ποτάρει σε αυτό. Και που περνάει και κρίση. Πρόσεξε με τώρα. Να σου πω κάτι. Δεν ξέρω αν η κοπέλα τρώει και είναι με περισσότερα κιλά ή έχει ένα άλλο πρόβλημα. Δεν μπορούμε όμως να κρίνουμε τον κάθε άνθρωπο από τα κιλά του ή Μάρτον δηλαδή. Πάμε λιγάκι να δούμε τι είπε η Δέσποινα Βανδύ στον Θέμη Γεωργαντά που ήταν φιλοξενούμενη τη εκπομπή του. Και τι. Όχι, από το Web TV είναι. Α, είναι από το Web TV, πολύ ωραία, και έχουμε και backstage από όλο αυτό. Δέσποινα Βανδύ, η μία εκ των τεσσάρων coaches του Voice, μιλά στο Θέμη Γιοργαντά για τις αποχωρήσεις αλλά και τη χημεία της με τους υπόλοιπους κριτές. Να σου πω λίγο τα κουτσομπολιά που τρέχουν έτσι εδώ τριγύρω. Είναι αυτό το οποίο λέγεται, είναι παιδί μου, ότι η Βανδύ το έχει πολύ τηλεοπτικά. Τηλεοπτικά νομίζω το βάπτισμα τη ουσία το πήρα πέρσι με τη Eurovision, αλλά εκεί είχα και ακουμπούσα πάνω στα πολύ καλά γραμμένα λόγια που μου έδωσε να πω ο Γιώργος Καπουτζίδης. Εδώ είναι κάτι διαφορετικό. Τα λόγια έρχονται όπως κατεβαίνουν από εδώ, βγαίνουν κατευθείαν. Έχω ένα άγχος, δεν ξέρω αν πραγματικά θα είναι συμπαθητικό αυτό που θα βγει ή όχι, αλλά το σίγουρο είναι ότι είμαι εγώ και ελπίζω να αρέσει αυτό που είμαι. Just gonna stand there and watch me burn, that's alright because love will burn. Ποιον έχεις περισσότερη χημεία? Με όλους.
Εκεί που γίνεται περισσότερο γέλιο είναι βέβαια ανάμεσα στα αγόρια που είναι γαλαρία. Έτσι είναι, σαν να είναι εκδρομή και κάθονται στο πίσω μέρος του λεωφορείου και κάνουν τη φασαρία. Και πρέπει να τους συνεφέρω. Κοίτα τον τώρα, έτσι. Νικολαίδη! Κοίτα τι ωραία που εκφράστηκες! Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων και με ό,τι προκύπτει πίσω από τις καρέκλες μπροστά και ανακαλύπτεις πραγματικά πώς είναι ο άλλος, ο χαρακτήρας του. Τον Αντώνη τον ήξερα, τη Μελίνα λίγο πολύ την ήξερα. Έχω εξεπλάγει με τον Μιχάλη, είναι πολύ γλυκός. Ρώτα τα παιδιά ποιος από αυτούς θέλει να έρθει στην ομάδα μας, γιατί η ομάδα θα είναι από εμάς ξεκινάει. Και... πολύ ωραία τα λέει ο Αντώνης. Πρέπει να επιλέξεις εμένα. Ωραίο επιχείρημα. Μπράβο! Επιχειρηματολογή σου, Γιατί θα σε αφήσω να πεις ό,τι θέλεις εσύ. Εγώ γελάω πάρα πολύ με αυτά που τάζετε. Γιατί σας έχω δει στα γυρίσματα που τάζετε. Ταζουνέτε. Εσύ δεν τάζεις. Εγώ δεν έχω τάξει ακόμη τίποτα και δεν έχω βρει τι να τάξω, καημένη. Έλα δίπλα, σε παρακαλώ, έλα. Έλα δίπλα, πες μου δηλαδή. Δηλαδή, περίμενε. Πες μου. Συγγνώμη. Ο κύριος Σοβελίδη τον πόδι. Έλα μην κλαις. Είσαι έτοιμη ψυχολογικά για τις αποχωρήσεις, γιατί εκεί θα είναι ζόρι. Αυτό είναι το πιο δύσκολο κομμάτι του παιχνιδιού. Είναι αυτό που πρέπει να διώξεις αυτούς που εσύ έχεις επιλέξει. Και είναι και πολύ οκτώ. Τι λέτε, πάμε να δούμε και backstage από το τραγούδι που είπαν μαζί οι τέσσερις coaches στην έναρξη του show. Έκανα τραγούδια, θα έρθω πάλι. Στιγμές πολλές για να τις δεσμαύσεις ως σήμερα και μια ζωή να έχω άλλο πολλές. Σε φύση αρνητές αντί να είναι ζωντανές. Και ζωντανές θα είναι μόνο ένας υπόλοιπος. Είναι στιγμές που η αλήθεια μοιάζει ψέμα. Είναι στιγμές γιατί υπάρχει ζωή. Γιατί υπάρχει ζωή. Άλλο ένα ρεπορτάζ μας που επιβεβαιώνεται και η είδηση της τελευταίας στιγμής, λοιπόν. Δέσποινα Βανδύ, Γιώργος Καπουτζίδης. Όπως είχαμε πει, αποκλειστικά θα είναι οι παρουσιαστές του ελληνικού τελικού. Η βραδιά θα γίνει τέλη Φεβρουαρίου. Κοινή θα διοργανώσει, λοιπόν, το ΜΑΤ και η δημόσια τηλεόραση. Και υποψήφιοι, όπως είχαμε πει, επιβεβαιωνόμαστε, είναι Κώστας Μαρτάκης. Εμείς λέγαμε και για Νίκο Ζωηδάκη. Περιμένουμε ακόμα τις πληροφορίες μας να δούμε αν θα επιβεβαιωθούν τελικώς. Μύρωνας Στρατής. Για μαζί με Κώστα Μαρτάκη. Ναι. Για ένα ντουέτο. Μύρωνας Στρατής. Κρυσταλία. Ναι. 1550. Μαρκ Άντζελο που κάνει τεράστια επιτυχία αυτή την περίοδο με τα τραγούδια του. Και Wedding Singers. Ενδιαφέρον θα έχει, παιδιά, και φέτος. Ενδιαφέρον. Ωραία θες. Πρόσωπα. Έξτρα ωραία. Διαφορετικά είδη. Τελείως διαφορετικά είδη αυτό που λες, αλλά και διαφορετική μεταξύ τους και οι καλλιτέχνες και με απήχηση ο καθένας το είδος του. Και ο Μαρτάκης έχει έτσι κάποιες διασυνδέσεις στο εξωτερικό. Θα δούμε, θα είναι ντέρμπι. Το ρεπορτάζ μας βέβαια συμπίπτει και με το ρεπορτάζ της συναδέλφου της Τεριάνας Παπά από την εφημερίδα Εσπρέσο. Βέβαια εμείς το είχαμε βγάλει ημέρες πριν έτσι, σαν αποκλειστικό. Και επικοινωνήσαμε βέβαια και με τους υπεύθυνους της δημόσιας τηλεόρασης, οι οποίοι μας επιβεβαίωσαν το ρεπορτάζ. Πώς θα βάζει μπαμ όλα στη θέση της αυτό το κορίτσι σε μερικά δευτερόλεπτα. Πάω στο δώρο μου. Έναν ηλιοφορό. Δεν το έχω. Δεν έχουμε τελειώσει με το voice, θα επιστρέψουμε σε λίγο. Παιδιά, λοιπόν, μου έχετε βάλει μικρόβιο τώρα. Θέλω να μαγειρέψω σήμερα. Ποιος θα είναι ο τυχερός? Σήκωσε πρώτα το χέρι του Παναγία μου και Χριστέ μου, λέει ο Φθέμης. Δεν κατάλαβα, κύριε Θέμη, φάγατε άσχημα την περασμένη εβδομάδα που ήρθατε στο σπίτι. Η βοήθεια του κοινού, εντάξει. Λοιπόν, να ξέρετε ότι σε ό,τι και αν φάτε θα βάλω λάδι τρούφας.
Ακόμα και αν δεν ταιριάζει, θα το φάτε. 14-7-48 είναι ο αριθμός στον οποίο θα βρείτε το μίξερ μας, έτσι, μαζί με τις τέσσερις φόρμες του, ρυχή για να φτιάξετε εδώ πέρα τα κέικ σας, για τις τάρτες σας εδώ πέρα πιο... όχι, η βαθιά είναι για τα κέικ, με συγχωρείτε. Η ρυχή είναι για τις ταρτούλες σας και εδώ πέρα αυτά τα φορμάκια είναι για να κάνετε τα ταρτάκια σας, τα cupcakes σας, όλα τα λοιπά. Λοιπόν, μόλις απαντήσει η κυρία, να ξέρετε ότι θα σας πει ένα τριψήφιο αριθμό, τον οποίο εσείς θα πρέπει να τον πληκτρολογήσετε. Αυτά είναι φρέσκα. Τέλεια. Θα πρέπει να τα πληκτρολογήσετε αυτά τα τρία νουμεράκια για να μπορέσετε, άμα είσαστε πολύ γρήγοροι και ο πιο γρήγορος από τους υπόλοιπους γρήγορους, γιατί όλοι γρήγοροι θα σας τα πάρετε, ο πιο γρήγορος θα το κερδίσει. Αχωρία είναι. Μουστουκούλουρου το παίζετε όταν ήσασταν μικροί. Ε, το παίζετε, το μουστουκούλουρου. 14-7-48. Εσύ Σπύρο, να σου πω κάτι. Γιατί δεν πας εσύ να έλα, πες το χρυσή μου, πες το καλή μου. Στο μίξερ. Να προμοτάρεις το μίξερ μας που είστε με το ίδιο χρώμα. Γιατί θα χάθει, θα είμαστε καλύψη απόκριψη με το μίξερ, άμα πάω εγώ. Να δώσουμε σε ένα δώρο μαζί με το μίξερ. Ναι, γιατί και εγώ, πώς το λένε, χτυπάω καλά, ναι. Έλα Σπύρο, σίγουρο, πες το μου αυτό. Αλήθεια σου λέω, ναι, δεν το ξέρεις. Όχι, δεν έχει πέσει τα αυτιά μου. Κακός. Κάτι δεν σου έχουν πει. Εάν δεν έχετε το Σπύρο να σας χτυπήσει, χτυπήστε εσείς το μίξερ για να τα χτυπάει το μίξερ για εσάς. 14 λεπτά στην κοκκίνησε, παιδιά, έχω κινήσει. Εγώ κινήσει, γιατί... Έχω κινήσει. Γιατί δεν μπορώ με αυτά που μου λες, πάντα με πειράζεις, έλα. Έτσι, έτσι. Λοιπόν, το έχω αυτό, μωρέ. Αγόρια που αγαπώ, τα πειράζω, η αλήθεια είναι. Άμα είναι και στεναχωρημένα, εκεί να δεις τι κάνω. Λοιπόν, 14-7-48. Το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να διεκδικήσετε το μίξερ μας και θα ακούσετε μια κυρία που σας λέει τρία ψηφία. Εσείς πρέπει να τα πληκτρολογήσετε πιο γρήγορος. Θα κάνει δικό του όχι μόνο το μίξερ, αλλά και τα τέσσερα σκεύη. Πάμε να συνεχίσουμε. Ναι. Σπυρό μου, είσαι εντάξει, μπορείς να μιλήσεις. Μια χαρά, πάντα. Χτύπα το επόμενο θεματάκι. Λοιπόν, θα σε πάω στο Λευτέρη το Κιντάτο. Ναι. Συνεχίσουμε δηλαδή με το The Voice. Ο Λευτέρης ο Κιντάτος ήταν το παιδί που εμφανίστηκε στο Voice με το ξυρισμένο το κεφάλι, mm-hmm. που τραγούδισε Πασκάλη Τερζή, Φεγγάρι μου χλωμό. Μάλιστα. Λοιπόν, όταν είχε πάει στο Voice και τραγούδισε αυτό το τραγούδι, την ίδια ώρα το παιδί θρυνούσε. Είχε χάσει τον πατέρα του. Έδωσε μια συγκλονιστική συνέντευξη χθες το βράδυ στο Θέμο και αποκάλυψε πάρα πολύ και αποκάλυψε όλο αυτό που συνέβη και με τον πατέρα του και με τη συμμετοχή του στο Voice. Αλλά και εδώ είπε και κάποια άλλα πράγματα για τον εαυτό του. Πέρασε. Έχει περάσει, ναι. Ωραία. Είναι στο μόνο του Ρέμου. Τραγούδισε Πασχάλη Τερζή και εντυπωσίασε με την ερμηνεία του στο Voice. Την στιγμή όμως που προσπαθούσε να κερδίσει μια θέση στο όνειρο, ο 32χρονος Λευτέρης Κιντάτος ζούσε το δικό του προσωπικό δράμα. Έχασα τον πατέρα μου. Φαντάζομαι ότι το γύρισμα έγινε μία μέρα ακριβώς πριν την κηδεία. Την επόμενη μέρα το πρωί είχα την κηδεία. Σε θυμάμαι κι αρρωσταίνω. Δεν αντέχω να πεθαίνω. Πες μου που να ψάξω να σε βρω. Την Τρίτη έγινε το γύρισμα, την Τετάρτη το πρωί είχα την κηδεία. Και πώς το έκανες, φίλε? Το έκανα. Πώς βρήκες την ψυχή? Μπορεί να ήταν και λύση, γίνεται, έτσι. Τελικά καταλαβαίνεις στη ζωή σου ότι μερικές φορές παίρνεις δύναμη περίεργα και δεν ξέρεις και από πού, εκεί που δεν το περιμένεις. Κάθε βράδυ κλαίω και πονώ και κοιτώ ψηλά στον ουρανό. Δυστυχώς δεν είχε κανένα πρόβλημα. Έφυγε 61 έτους έτσι σε 5 λεπτά μέσα. Βέβαια έφυγε όπως ήθελε να φύγει, γιατί έφυγε μέσα σε 5 λεπτά, ταλαιπωρήθηκε. Αλλά ήταν ένα απάντηχο για όλους μας. Πήγαινε στο μυαλό σου ότι αυτή η φωνή είναι έτσι. Όχι, με τίποτα. Απίστευτο. Αυτό είναι. Οπότε να σου πω κάτι. Έχεις και εσύ. Για να πάρω στα βέντε, είναι έτοιμος. Έχεις και εσύ κάποια στιγμή, έχεις και εσύ. Άρα έχω μέλλον, έτσι. Κέρδισε εύκολα το εισιτήριο. Ήθελε να μπει στο παιχνίδι για τον πατέρα του, που όμως δυστυχώς δεν πρόλαβε να τον δει. Ο πρώτος και κύριος λόγος που ήρθα και τα κατάφερα να έρθω ήταν γιατί το ήθελε πολύ εκείνος και το περίμενε πολύ. Οπότε δεν μπορούσα να λείψω. Θέλω να επενδύσω επάνω σου για να πάμε για την νίκη, σφαίρα, έτσι. Χωρίς φαγητό με τον Τερζή. Α,
Κοίτα, εγώ ένα καρά θα νομίζω ότι θα μπορέσω. Για Τερζή δεν ξέρω, αλλά. Όπως εξομολογήθηκε στην εκπομπή του Θέμου, ένα ατύχημα τον είχε καθυλώσει για καιρό στο κρεβάτι. Πήρε πολλά κιλά, όμως μια μέρα αποφάσισε να αλλάξει ριζικά τη ζωή του. Πόσα κιλά έχασες? Έχω χάσει 65 κιλά. 65 κιλά. Μια μισή φορά εσένα δηλαδή. Γιατί? Γιατί έχασα 65 κιλά. Όχι, θέλω να πω, είχες κάποιο πρόβλημα, γιατί έχασα τόσα κιλά. Έχασα τόσα κιλά γιατί αποφάσισα ότι τελικά πρέπει να γίνω άνθρωπος. Φεγγάρι μου χλωμό, φεγγάρι την αγάπη μου, για πες μου που θα βρω. Δηλαδή πόσο ήσουν, 120, 130, 140, 150. Βάλε. 170 μάξ. 180. Την αγαπώ. Εντάξει, απίστευτη η ιστορία του Λευτέρη, έτσι, ο οποίος το Σάββατο έχασε τον πατέρα του, Τρίτη το γύρισμα στο Voice, Τετάρτη ήταν η κηδεία. Και το ήθελε πάρα πολύ όλο αυτό το πράγμα και βρήκε, ξέρεις, τη δύναμη, ας πούμε, και το κουράγιο του παιδί να πάει να το κάνει γιατί το ήθελε και πάρα πολύ. Άλλη μια διαφορά του Voice από όσα άλλα έχουμε δει, έτσι. Υπήρχε περίπτωση να μην το ακούσουμε στον αέρα αυτό, αν δεν ήταν το Voice που είναι πολύ συγκεκριμένο, το concept. Δεν έχει καθόλου, δηλαδή, ίχνη reality. Έχω παγώσει, αλήθεια. Δεν το χωράει ο νους τώρα αυτό. Συνεκιδεύεις τον πατέρα σου. 61 χρόνων από ανακοπή έφυγε ο άνθρωπος, από ό,τι έμαθα. Ξαφνικά. Ξαφνικά. Εντάξει, ήταν πολύ αναπάντεχο για την οικογένεια. Και χρειάζεται για να το κάνεις αυτό, έτσι, να πας να τραγουδήσεις για χάρη, η σμήνη του μάλλον του πατέρα σου. Μου άρεσε που δεν το εκμεταλλεύτηκε στην κουβέντα που είχε με τους κριτές για να προκαλέσει συμπάθεια και ήκτο. Ναι, δεν το ανέφερε. Αυτό μου άρεσε. Ξέρεις κάτι, επειδή έτυχε και έμαθα 5 πράγματα, ένα πράγμα που δεν θέλει καθόλου το συγκεκριμένο παιδί ο Λευτέρης είναι να μου το πει μια συγκεκριμένη έκφραση, να γίνει βασιλοκαϊλισμός. Δηλαδή να γίνει βασιλάκης Καϊλάς, δηλαδή να τον λυπηθούνε. Δεν θέλει σε καμία περίπτωση να το κάνει είναι αυτό το που είπε και η Δήμητρα πριν, ότι αν ήταν αλλού, όχι απλά θα το είχαν προωθήσει και θα το είχαν ελέγξει. Τώρα μην αφορίζουμε και τα προηγούμενα. Όχι, δεν αφορίζουμε τα προηγούμενα, απλά αλλά δεν μπορείς να μην τα πιάσεις διαφορά. Ότι βλέπεις τη διαφορά και ότι πόσο πραγματικά αντικειμενικά είναι τα πράγματα εκεί. Και πόσο αξιοπρεπείς ο ίδιος ο παίκτης. Δεν το συζητώ. Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε τώρα θεματάκι και θέλω να πάμε να δούμε την Κατερίνα Κτίστη, που είναι μια 19χρονη επίσης παίκτρια που βρέθηκε στο The Voice. Ωστόσο όμως απορρίφθηκε, παρά το γεγονός ότι είναι μια νεαρή, έτσι, ήταν μια νεαρή δροσερή παρουσία, παρόλα αυτά δεν κατάφερε με το τραγούδι της το Πόσα Χιλιάδες Καλοκαίρια να κερδίσει την ψήφο της Κριτικής Επιτροπής. Πάμε λιγάκι να δούμε την εμφάνισή της και αμέσως μετά θα μιλήσουμε με το 19χρονο αυτό κορίτσι να μας πει και εκείνο πώς βίωσε όλη αυτή την εμπειρία. Καλησπέρα. Γεια σας. Το όνομά σου. Κατερίνα. Κατερίνα, τώρα άμα σου πω ότι έκανα μεγάλη μπιπ που δεν γύρισα, ποιος αυτή. Ήσου σωστή, παρόλο που τραγουδάς μόνο ένα χρόνο. Δεν ξέφυγες, δεν φάλτσαρες. Αλλά θέλεις λίγο ακόμη δουλίτσα και στις αναπνοές σου, για τις καταλήξεις σου. Καταρχήν έχεις μια πολύ ωραία αύρα, έχεις ένα πολύ ωραίο χαμόγελο. Αυτή ίσως η στιγμή που δεν έχει γυρίσει κανένας μας και που εδώ σταματάει, έτσι, η εμφάνισή σου στο Voice, να σε κάνει πιο δυνατή και να συνεχίσεις από εδώ και πέρα και να πεις ότι αυτή μου η στιγμή μου δίνει περισσότερο δύναμη για να τα καταφέρω όχι στο επόμενο Voice, αλλά στο επόμενο μαγαζί και στην επόμενη μου δουλειά, στην επόμενη ηχογράφηση που θα κάνω. Έχουμε κοντά μας την Κατερίνα. Γεια σας, καλησπέρα. Γεια σου. Τι κάνεις? Καλά, μια χαρά, ευχαριστώ. Και εμείς ευχαριστούμε που είσαι κοντά μας. Μόλις 19 χρονών, ένα χρόνο τραγουδάς. Πήγες στο Voice, τραγούδησες μπροστά σε πολύ, έτσι, αγαπημένους καλλιτέχνες καταξιωμένους.
Αλλά δεν γύρισε κάποια καρεκλίτσα. Στεναχωρέθηκες? Αρκετά. Εντάξει, φυσικά, ναι, στεναχωρέθηκα. Εντάξει, τη στιγμή που τελείωσε το τραγούδι, το είχα στο μυαλό μου σαν ουσιαστικά να μου είχε πει κάποιος ότι δεν είμαι αρκετά καλή να κάνω αυτό που αγαπάω. Αλλά επίσης, εντάξει, το παιχνίδι βασικά ήταν και σε μεγάλο επίπεδο. Ξεκίνησε με τους 120 καλύτερους. Και εντάξει, όσοι έφτασαν στις blind ήταν πολύ καλοί και δεν θα ακούγανε φυσικά κάποιοι που δεν θα είχε φωνή. Δεν και... ναι, σκέφτηκες ότι απλά μπορεί να σε απέρριψαν και μετά σου είπαν πολύ καλά λόγια όμως. Δηλαδή, όλοι σου είπαν ότι είσαι σωστή, τραγουδάς πολύ λίγο, αλλά θες λίγο δουλίτσα, είσαι μόλις 19 χρονών. Ναι, αυτό ισχύει. Πιστεύω έχω μέλλον ακόμα και θέλω να κάνω και μαθήματα για να βελτιωθώ. Οπότε εντάξει, ναι, και γενικά ήταν θετικά τα σχόλια, οπότε... Κατερίνα μου, ναι. Είπες ότι το επίπεδο ήταν πολύ υψηλό. Τι εννοείς, ότι υπάρχουν και παιδιά μέσα που είναι επαγγελματίες, οπότε εσύ που δεν ασχολείσαι στην ουσία με το τραγούδι επαγγελματικά, προφανώς θα έχουν προβάδισμα, αισθάνεσαι και λίγο ίσως εντός εισαγωγικών αδικημένη. Όχι αδικημένη, απλά... με συζητήσει, ας πούμε, στις οντισιόν όταν πηγαίναμε, με όλα τα παιδιά που γνώρισα, είχαν κάποιο background, είχαν μαθήματα ή κάποια εμπειρία πάνω και για μένα, ας πούμε, ήταν η πρώτη φορά που ανέβηκα σε τόσο μεγάλη σκηνή. Είχα πει στο άγχος, γιατί πρώτη φορά τραγουδήσα σε τόσο σημαντικά πρόσωπα μπροστά. Και εντάξει, όχι αναγκαστικά ότι είχαν κάποιο προβάδισμα. Εντάξει, ίσως είμαι και μικρή ακόμα, έχω περιθώριο για να κάνω και εγώ μαθήματα, οπότε... Σου πρόσθεσε άγχος και αυτό την ώρα που τραγουδούσες. Ένιωθες ότι οι άλλοι υπερτερούσαν, οπότε είχες την ανάγκη να τραγουδήσεις πιο δυνατά. Ίσως να το χάσεις και λίγο. Εντάξει, εκείνη τη στιγμή δεν το σκεφτόμουν αυτό. Πιο πολύ... Είχα στο νου μου να δώσω τον καλύτερο μου εαυτό και να είμαι εγώ καλή. Δεν είχα τέτοιες σκέψεις. Ναι. Τώρα βλέποντάς το, θα ξαναπήγαινες? Σίγουρα όχι κατευθείαν. Ίσως να πάρω χρόνο για να βελτιωθώ και για να κάνω μαθήματα αυτά. Και μετά από κάποια χρόνια, αν ξαναγίνει, μπορεί και να πήγαινα. Κατερίνα, είπες ότι όσο τραγουδούσες και ενώ δεν γυρίζαν οι καρέκλες, αισθανόσουν ότι κάποιοι σε απέρριπταν, σωστά? Εντάξει, ναι, κάπως έτσι. Μετά, όταν άκουσες την κριτική από όλους τους, αισθάνθηκες λίγο καλύτερα ή το συνέστημα ήταν πάλι το ίδιο? Όχι, εντάξει, ήταν καλύτερα, γιατί ουσιαστικά δεν άκουσα κάτι άσχημο, δεν έκανα... κάτι λάθος, εντάξει, είχα κάποια τεχνικά προβλήματα που τα ακούω και εγώ τώρα. Αλλά, εντάξει, απλά έπρεπε να περάσουν οι top και απλά δεν ήμουν στους τόσο καλούς. Πάντως, Κατερίνα, ο Μιχάλης, αν σε έβλεπε και δεν άπηγε, θα σε επέλεγε, έτσι. Εγώ έχω να σου πω να μην εγκαταλείψεις, να συνεχίσεις τις προσπάθειες, είσαι πολύ μικρή ακόμα, έχεις προδιαγραφές και προοπτικές. Όλοι έχουν αποτυχίες πρωτού κάνουν αυτό που αγαπήσουν πολύ, που αγαπάνε πολύ, εντάξει. Ναι, έχετε δίκιο. Να φανταστείς την Όπρα Γουίνφρεϊ, που είναι η νούμερο ένα αυτή τη στιγμή παγκοσμίως, την είχαν απολύσει επειδή δεν έκανε για τηλεόραση. Φαντάζομαι. Όχι, εντάξει. Λοιπόν, εσύ τάξεις και τα καλά σου τα λόγια. Ναι, Κατερινάκι μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ εγώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία, καλή σου συνέχεια. Και φιλάκια πολλά. Θα πάμε σε μια συνονόματη της Κατερίνας, σε μια άλλη υποψήφια, την οποία την επέλεξε βέβαια Δήμητρα η Δέσποινα Βανδύ στην ομάδα της. Αλλά όμως κάπου την έχουμε ξαναδεί. Και ουσιαστικά επιβεβαιώνει αυτό που μας έλεγε και πριν λίγο η Κατερίνα, ότι κάποιοι είχαν περισσότερη εμπειρία, κάποιοι πήγαν έτοιμοι τραγουδιστές. Μιλάμε για την Κατερίνα Λιόγιου. Είναι το κορίτσι που ξεκίνησε ουσιαστικά το σόου, την είδαμε πρώτη από όλους. Αν θέλετε να την θυμηθούμε, και μετά να θυμηθούμε και πού την έχουμε ξαναδεί. Πήρε τα πάνω της με το που γύρισε η πρώτη καρέκλα, έβγαλε το μικρόφωνο.
τι πράγμα πρέπει να σημαίνει αυτό για σένα, βλέπεις την καρέκλα γυρίζει. Ναι, σου δίνει ξαφνικά μια όθηση. Λοιπόν, το πρόσωπό της, τα μαλλιά και το μακιγιάζ και το στυλιστικό δεν θα μας παραπέμψουν ακόμα. Η φωνή όμως θύμισε αρκετά τη χρειά που είχε ένα κορίτσι που είδαμε στους Radio Arvilla με την μπάντα της, μια rock μπάντα, sync and rock είναι. Μάλιστα ένα μέλος από το συγκρότημα της το είδαμε και backstage. Είχαν εμφανιστεί εκεί, είχαν τραγουδήσει, είχαν καταχειροκροτηθεί και τότε. Και δεν ξέρω αν θέλετε να πάμε να το δούμε και πόσο διαφορετική είναι. Ότι ο κιθαρίστας από πίσω με τα μαλλιά ήταν εκείνος που τη συνόδευσε στο backstage. Έτσι. Τελικά είχε δίκιο λοιπόν η Κατερίνα που πριν από λίγο μιλήσαμε μαζί της ότι είναι και επαγγελματίας. Γιατί δεν είναι μόνο ότι εδώ πέρα εμφανίστηκε κιόλας σε εκπομπή στους Radio Arvilla. Έτσι. Νομίζω ότι το έχουν ξαναφέρει αυτό. Εγώ δεν το είναι κάτι καινούργιο. Σου πω τι είχε συμβεί. Όταν από την παραγωγή βλέπαν την αίτησή σου, παίρνανε τηλέφωνο τα παιδιά και του ρωτάγανε: έχετε κάνει κανένα YouTube, έχετε κανένα βιντεάκι, έχετε τίποτα έτοιμο. Γιατί δεν θέλουν να πάνε στα τυφλά και να έχουν περιπτώσεις παρατράγουδα. Ναι. Λοιπόν, ή θα έχει παρατράγουδα ή θα έχει κάποιου που θα είναι έτοιμοι. Και ο Λιάγκα στην αρχή το έλεγε ότι είναι κάποιοι που είναι επαγγελματίες. Μα ποιο είναι το κακό τώρα, όταν και η Κατερίνα πριν μας είπε ότι γνώριζε ότι υπάρχουν κάποιοι πιο έμπειροι από εκείνη. Δεν είναι αναγνία του. Όταν κυνηγά το όνειρό σου, γιατί να είναι κακό, εντάξει. Προφανώς όλα αυτά τα παιδιά κυνηγούσαν για κάτι καλύτερο στην καριέρα τους. Οπότε βρήκαν τώρα. Απλά είναι παιδιά όντως που έχουν ξανακάνει κάτι. Αυτό εγώ εννοώ. Θες να πεις ότι είναι άνηση η μάχη. Ακριβώς, είναι άνηση η μάχη. Το ξέρουν όμως που πηγαίνουν. Έτσι, δηλαδή και το κοριτσάκι του προηγουμένου που μας μίλησε. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι όντως επαγγελματίες παιδιά, που ασκούν επαγγελματικά το τραγούδι. Άρα λοιπόν δεν είναι άνθρωποι που μόλις τώρα κάνουν τα πρώτα τους βήματα, ούτε που γνωρίζονται μέσω του Voice έτσι. Γιατί θα δούμε και άλλα. Εντάξει, από ό,τι ξέρουμε, θα δούμε ας πούμε και πώς το λένε παιδιά. Από επώνυμους γονείς και τα λοιπά. Ναι, έτσι. Αλλά δεν το βλέπουν. Έτσι. Μιλάμε για γυρισμένες καρέκλες, μιλάμε για ακριτές που δεν έχουν εικόνα, έχουν μόνο το ηχητικό κομμάτι. Αυτό είναι και το κάνει και ξεχωριστό. Το Σαντιγκάι, δεν ξέραμε που είναι έτοιμος, αλλά μαθαίνω ότι δεν πέρασε ο Σαντιγκάι. Έτσι έχω μάθει. Φαντάς. Άρα καταλαβαίνω ότι υπάρχει και μια ξέρεις. Παιδιά, το ότι κάποιος αυτό είναι έχει που κάνει παλιότερα. Ότι είναι αντικειμενική τουλάχιστον η κριτική επιτροπή. Παιδιά, αυτό συγνώμη, είναι. Ότι κάποιος έχει κάνει παλιότερα μια. Μιλάμε για πολλά χρόνια πριν, που ακόμα η φωνή δεν ήταν αυτή που είναι σήμερα. Ναι. Έτσι έχει υποστεί κάποιες αλλιώσεις και κάποιες αλλαγές, κάποιες βελτιώσεις με το πέρασμα του χρόνου η φωνή. Δεν σημαίνει ότι σου εξασφαλίζει και το εισιτήριο σε ένα σοου. Χριστού. Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε τώρα λιγάκι έτσι θέμα και να πάμε να δούμε τη Δήμητρα. Μία ερώτηση η οποία. Σαν πρώτη, έτσι, σε πρώτο άκουσμα, μπορεί να σου δώσει την απάντηση γρήγορα. Αλλά είναι ερώτηση παγίδα. Τι κοινό έχει η Ελένη Φουρέιρα με την Κατερίνα Καινούργη, μην βιαστείτε να απαντήσετε, δεν είναι αυτό που σα έρχεται στο μυαλό. Δεν είναι ο Γιώργος Σαμαράς. Έτσι, γιατί εμένα αυτό δεν μου είναι. Όχι. Είναι κάτι άλλο που μοιάζει. Μοιάζει στο επίθετο. Ναι. Γιατί Σαμαρά είναι και εκείνη, αφού πρόκειται για τους γονείς του. Γιατί είπαμε πρόσφατα ότι η Ελένη Φουρέιρα βρέθηκε στην Κρήτη και γνώρισε τους γονείς του. Το ίδιο όμως έχει κάνει και η Κατερίνα Καινούργιο στο παρελθόν, όταν ήταν εκείνη η σύντροφος του Γιώργου Σαμαρά. Καλά, αυτό παιδιά σημαίνει κάτι, θέλετε να πείτε. Ότι ο Γιώργος Σαμαράς γνωρίζει κοπέλες στους γονείς του. Κάνει σχολές. Μπορεί να ήταν μια τυχαία συνάντηση. Δεν σας έχει τύχει ποτέ να γνωρίσετε τους γονείς του, αγαπημένους σε τυχαία. Ξέρεις να κάνεις εκεί παράκαμψη. Κάνεις εκεί την παράκαμψη. Είχε την κάνει εκείνος. Λοιπόν, η Μαρία Κοκολάκη έχει επιμεληθεί το ρεπορτάζ που έχει και το αποκλειστικό μάλιστα ρεπορτάζ, αποκλειστικές φωτογραφίες και μετά θα πούμε τα δικά μας. Η Ελένη Φουρέιρα βρέθηκε την προηγούμενη εβδομάδα στην Κρήτη και γνώρισε από κοντά τους γονείς του Γιώργου Σαμαρά. Δεν είναι όμως η πρώτη φορά που ο ποδοσφαιριστής γνωρίζει αγαπημένοι του στους γονείς του, καθώς σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες και άλλη πρώην του είχε την ίδια τύχη και δεν είναι άλλη από την Κατερίνα Καινούριου.
Μπορεί να ήταν για λίγο χρονικό διάστημα μαζί, το καλοκαίρι όμως του 2012 ο Γιώργος Σαμαράς βρέθηκε με την Κατερίνα Καινούριου στο Ηράκλειο, λίγο πριν το περιβόητο ταξίδι του στη Μύκονο, όπου και τους απαθανάτησε ο φωτογραφικός φακός. Κάθε φορά που βρίσκει χρόνο από τις υποχρεώσεις του με την ομάδα της Celtic, ο ποδοσφαιριστής δεν χάνει την ευκαιρία και ταξιδεύει στο Ηράκλειο και στο πατρικό του. Έτσι και το 2012 η οικογένειά του γνώρισε την τότε ξανθιά αγαπημένη του Κατερίνα Καινούριου. Όχι μόνο γνώρισε την οικογένειά του, αλλά και τους φίλους του, που δεν είναι άλλοι από τον Μιχάλη Σιφάκη και τον Μαρίνο Σαμαρίτη, και όλοι μαζί έκαναν διακοπές στη Μύκονο. Παρά το χωρισμό της με τον Γιώργο Σαμαρά, η Κατερίνα Καινούριου συνεχίζει να διατηρεί εξαιρετικές σχέσεις και με τους δύο φίλους του πρώην της. Μάλιστα, με τον Μιχάλη Σιφάκη έκαναν αρκετή παρέα και δεν το έκρυψαν. Τι σε ανοιχτό περπατήματα τους είδαμε έξω μαζί της σε βόλτα σε εμπορικό κέντρο. Αλλά και με τον άλλο κολλητό, τον Μαρίνο Σαμαρίτη, ο οποίος έχει γνωστό μεζεδοπολείο στο Ηράκλειο, η Κατερίνα Καινούριου και με αυτόν έχει άψογες φιλικές σχέσεις, αφού τη συνόδευσε στη συναυλία του Φίβου λίγο μετά το χωρισμό της με τον Γιώργο Σαμαρά. Η ιστορία επαναλαμβάνεται και το 2014, αυτή τη φορά με την Ελένη Φουρέιρα. Με την ίδια να ποστάρει φαγητά στο Instagram από το μεζεδοπολείο του κολλητού Μαρίνου Σαμαρίτη, αλλά και να ποζάρει παρέα με τους κολλητούς του Γιώργου Σαμαρά. Ντεζαβού, είδατε πως τα φαίνει καμιά φορά η ζωή. Εντάξει, δεν είναι τίποτα ρε παιδιά τώρα σιγά. Να γνωρίσει τη μαμά και τον παπά. Έλα τώρα. Εγώ παιδιά, ζούμε στο 2014. Το να γνωρίσει τους γονείς του συντρόφου δεν σημαίνει τίποτα απολύτως. Μπορεί να σημαίνει ότι είναι καθαρά τυχαίο, μπορεί να σημαίνει. Τι τυχαίο. Τυχαίο, ρε Κριστιανή, μου δεν έχει περάσει από ένα σπίτι που μπορεί και αυτή τη στιγμή να υπάρχουν κι άλλοι. Δεν πάω στο σπίτι κανενός άμα δεν είμαι σοβαρά. Τέλος. Δεν μ' αρέσουν τα πράγματα. Πώς θα λένε, να το δες και το γάιδαρό σου και να σε πάει και στην εκκλησία. Κανένας γάιδαρο δεν θα σε παντρευτεί. Εσένα μην κάνεις, δεν θα πάρεις τίποτα. Εσύ που το ξέρεις. Τι φουρέρα μάλλον. Εγώ πάντα θα τα κοινιάζω μια χαρά με τις μαμάδες. Αλήθεια. Πες να είσαι μοναδική περίπτωση. Όχι, κανένα. Γιατί. Πάντω τι πηγαίνει τι νύχτε, αλλά τι ξέρουν από πριν. Δηλαδή, ξέρουν ότι είναι η Φουρέιρα και καινούριο. Δεν είναι ότι πέφτουν από τα σύννεφα. Άμα είναι η Φουρέιρα και καινούριο, ναι, θα ξέρουν λογικά. Τώρα, μα δεν είναι. Ναι, παιδιά, να σα πω κάτι. Σκεφτείτε και την ψυχολογία τη μάνα όμω. Γιατί που τη πηγαίνει ο γιο κάθε τρει και λίγο μια καινούρια νύχτα. Δεν λέω τώρα για το γιο. Δεν μιλάμε για το μυαλό. Αλλά καμάρι, καμάρι θα το έχει αυτή. Ο μπαμπά θα το έχει καμάρι. Γιατί οι μαμάδε με τι σχέσει των ψυχολογών. Καλά, οι μαμάδε στην αρχή είναι λίγο. Συγγνώμη για τις μαμάδες, αλλά έτσι είναι. Οι μαμάδες στην αρχή είναι και λιγάκι το αντίθετο. Και άμα είναι και γνωστοί και οι άλλοι. Τι. Όπω ναι. Και να προσέχει ο γιο μου και τα λοιπά. Είναι λίγο επιφυλακτικέ. Δηλαδή και εμένα μου έχει τύχει προσωπικά η μαμά να είναι λίγο στην αρχή. Τι. Προσέχετε αυτή και στα καλλιτεχνικά. Προσέχετε αυτή. Δηλαδή μου λέει εντάξει τώρα τι χώρο είναι αυτό και τα περιοδικά και τι είναι αυτά που γράφουν, γιατί βγαίνει, γιατί δεν. Όλο αυτό. Μετά όμω. Μετά την πρώτη συνάντηση. Σκερδίζει. Πε με στο πιστικό. Τίποτα. Μπαίνω μέσα στο σπίτι. Ναι. Και είμαι η Ελεονόρα. Και αγαπιάζει εκεί πέρα 5-6 ξένες γλώσσες η Ελεονόρα. Σιγά ρε, όχι βέβαια. Έχω τον τρόπο μου να σκεφτείτε. Πας με βιογραφικό. Όχι, έτσι πάω. Γεια σας, τι κάνετε, σφίγγε και αγκαλιές, σπά πλευρά. Σας ευχαριστώ που κάνατε αυτό το αριστούργημα. Πόσο ερωτευμένη είσαι. Όχι καλή, αυτά είναι παλιά που σου λέω. 13 λεπτά έχουν μείνει, κυρίες και κύριοι μου, για να διεκδικήσετε το δώρο μας. 14-7-48 ο αριθμός που θα το κάνετε. Τη διαδικασία νομίζω ότι την ξέρετε. Αν δεν την ξέρετε, είστε καινούργοι. Κακός! Να σας πω ότι πρέπει να πληκτρολογίζετε. Τι θέλεις, να σηκώσω, να το σηκώσω. Το σήκωσα, αλλά έπεσε πάλι. Δεν συνηθίζεται αυτό να ξέρεις. Το μικρόφωνο σου πρέπει να το κοιτάξεις. 14-7-48 έλεγα. Ναι, η κυρία μέσα θα σας πει ένα τριψήφιο αριθμό και εσείς θα πρέπει να τον πληκτρολογήσετε. Γρήγορα όμως, γρήγορα, έτσι. Διότι ο πιο γρήγορος των γρήγορων θα κερδίσει και το μίξερ και τις τέσσερις φόρμες για αλμυρές και γλυκές συνταγές. Η μία και μοναδική, η υπερταλαντούχα φοβερή Σοφία Μουτίδου είναι κοντά μας και θα την υποδεκτούμε αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Minute, hour, day.
Το δώρο μας θέλω να σας υπενθυμίσω λίγο, γιατί έχετε μόνο 5 λεπτά στη διάθεσή σας για να το διεκδικήσετε στο 14-7-48 και άλλα 4 και κάτι για να κάνετε τη διαδικασία του, θα πρέπει να είστε πιο γρήγορος. Αλλά καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει να βάλετε τα δυνατά σας, ο τρόπος είναι γνωστός, τα νούμερα τα ξέρετε, ένα μίξερ και 4 φόρμες για να φτιάξετε τις συνταγές σας. Για να σας αφήσω λοιπόν εγώ το χρόνο να το διεκδικήσετε, θα πάμε να κάνουμε έτσι λιγάκι κάποια gossip νουζάκια από το Hollywood αυτή τη φορά μαζί με τον Ευτύχη. Προβληματάκια έχει η Τζένιφερ Λόπεζ, Ελεονόρα. Μη μου πεις, θα σκάσω. Μα είναι δυνατό. Υπάρχει άνθρωπος που μηνύει την Τζένιφερ Λόπεζ για σεξουαλική παρενόχληση. Και δεν της κάθισε. Συγγνώμη, αλλά ο φίλος έχει πρόβλημα. Όχι, δεν της κάθισε. Αυτή δεν του κάθισε. Μα αυτή του και παρενόχλησε. Καλά περίμενε, έκανε. Περίμενε. Αυτή αυτός παρενόχλησε. Αυτός εδώ μηνύει ναι. την Τζένιφερ Λόπεζ ναι. για σεξουαλική παρενόχληση. Άρα η Τζένιφερ του την έπεσε και αυτός δεν της κάθισε. Έτσι λέει αυτός, έτσι υποστηρίζει αυτό. Άρα έχει πρόβλημα. Ότι του έχει στείλει μηνύματα, του στέλνει μηνύματα, ανταλλάζαν αλληλογραφία. Και έχω και τα αποδεικτικά στοιχεία. Θα σου διαβάσω ένα γράμμα το οποίο έλεγε: θέλω να ξέρεις ότι σε θυμάμαι και το ενδιαφέρομαι για σένα. Έχω σχέδια να αφήσω τον άντρα μου. Α, καλά. Αλλά δεν μπορώ να πω πολλά τώρα. Στείλε μου φωτογραφίες σου και ρούχα χωρίς. Με ρούχα και χωρίς. Δηλαδή, τον θέλει και με ρούχα και χωρίς. Καλά κάνει, συγγνώμη. Ο κύριος λοιπόν αυτός, θα πάρει. Ο Ροντρίγκο Ρουίζ, κατηγορεί την Τζένιφερ Λόπεζ ότι του άφησε ελπίδες από το 2008 ότι θα μπορέσει κάποια στιγμή να κάνει δεσμό μαζί του. Ναι. Και τώρα αντιμετωπίζει προβλήματα ψυχολογικά. Ωραία, και τη ζητάει λεφτά φυσικά, 10.000 δολάρια. Τα μηνύματα υπάρχουνε γραπτό. Υπάρχουνε και μάλιστα η αστυνομία το έψαξε αυτό. Ναι. Και μάλλον λένε ότι πίσω από όλα αυτά πρέπει να κρύβεται μια 52χρονη από το Λος Άντζελες. Πεθαίνω για αυτά. Φυσικά, εκπρόσωπος της Τζένιφερ Λόπεζ έβγαλε ανακοίνωση επίσημη, στην οποία αναφέρει: είναι κάποιος απελπισμένος που προσπαθεί να τραβήξει τα φώτα της δημοσιότητας. Η κυρία Λόπεζ δεν έχει καμία απολύτως σχέση. Δεν τον έχει δει, ούτε έχει επικοινωνήσει μαζί του. Τι ωραίο πλάνο αυτό, ρε παιδιά. Πραγματικά, εγώ δηλαδή, σαν γυναίκα το θαυμάζω. Όχι, το αριστερά, ναι, το δεξιά, όχι, εντάξει. Τι να τον κάνω αυτό. Αυτός είναι σαν, αλλά η άλλη έχει. Καταλάβατε. Η άλλη έχει και το κορμί, έχει και το παιδί δίπλα της. Έτσι. Λοιπόν. Και από την Τζένιφερ Λόπεζ θα σε μεταφέρω στις Χρυσές Σφαίρες και στη Μαρία Μενούνος, που πήγε στη βραδιά των Χρυσών Σφαιρών, αλλά χρειάστηκε μια προετοιμασία πριν πάει. Ναι, και όχι ότι έτσι είναι άσχημη, μια χαρά που κλείτσα. Εδώ τη βλέπουμε άβαυτη, ταλαιπωρήθηκε την τελευταία εβδομάδα όπως η ίδια ανέφερε, οπότε κάλεσε τους ειδικούς για να τη μεταμορφώσουν σε μια νεράιδα. Ναι. Φόρεσε ένα φόρεμα Max Άζρια. Ναι. Εδώ τη βλέπουμε λίγο. Εντάξει, όχι και τόσο ωραία. Τι λες, μωρέ, Ευτύχη. Φυσική ομορφιά έχει το κοριτσάκι. Τέλος πάντων, φώναξε λοιπόν το φίλο της, τον Δημήτρη Γιαννέτο. Ο Δημήτρης Γιαννέτος λοιπόν εκεί, ο οποίος τη μεταμόρφωσε και την έκανε μία θεά. Περπάτησε στο χαλί. Να πούμε ότι η Μαρία Μενούνος ετοιμάζεται να ξεκινήσει να κάνει τη ζωή της reality στην Αμερική. Που θα την ακολουθεί από την προσωπική της ζωή, η οικογένεια θα συμμετέχει μέσα και φυσικά ο αγαπημένος της, Kevin Utergaro. Μάλιστα. Ωραία. Στην Αμερική το να κάνει reality οποιοδήποτε είναι τύπου must. Το έχει ξεκινήσει ήδη στο Instagram, ανεβάζει προσωπικές στιγμές με βιντεάκια. Αυτά μην τα βλέπουν όμως οι δικοί μας εδώ πέρα και παίρνουν τα μυαλά τους αέρα, γιατί εδώ θα πει άπατο ένα τέτοιο. Προς το παρόν. Σε 2-3 χρονάκια όμως. Πες μου, μωρέ, ποιος θα έκανε τη ζωή του reality και θα σε ενδιέφερε να δεις τι κάνει. Πιστεύεις ότι δεν υπάρχουν. Ναι, στην Ελλάδα δεν υπάρχουν. Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν. Όσο και να το. Πώς το λένε, να θέλουμε να πιστεύουν κάποιοι ότι είναι αλλιώς. Όχι, δεν υπάρχουν. Εδώ πέρα η Άννα Βίσιρε, το είδωλο, η θεά, το έκανε και δεν πήγε όπως θα έπρεπε να πάει. Όπως θα έπρεπε να πάει για την Άννα Βίση. Έτσι, ναι. Γιατί καταρχάς εδώ στην Ελλάδα όλοι έχουν την εντύπωση ότι αν παίζουν στα περιοδικά και κάνουν 5 χαμογελαστά παπαρατσικά με το καρότσι και με τον ευτυχισμένο σύζυγο στο πάρκο ή στο σούπερ μάρκετ ή στο κομμωτήριο, κάτι τρέχει στα γύφτια. Καλά, που δεν είναι έτσι. Είναι και διαφορετική φάση αυτή τη στιγμή που βρίσκεται η Ελλάδα. Οπότε κάτι τέτοιο σίγουρα θα πουλούσε. Αγάπη, αλλά το στην reality Αμερική επιλεκτικά δεν μπορεί να γίνεται. Reality επιλεκτικά δεν μπορεί να γίνεται. Αν δεν μπορεί να επιλέξει να δείχνει. Σήμερα στην Ελλάδα θα μπορούσε να πουλήσει. Αν υπάρχει τι. Αν υπάρχει πόνο. Η γκλαμουριά δεν πουλάει στην Ελλάδα σε αυτό το βαθμό. Στην Αμερική πουλάει. Ναι, τον πόνο όμως δεν θα τον κάνει κανένα lifestyle περιοδικό εξώφυλλο. Υπό την έννοια ότι θέλει την γκλαμουριά του, γιατί γι' αυτό είναι και lifestyle εξώφυλλο, έτσι. Εντάξει, από την άλλη όμως είναι μεγάλη συζήτηση αυτή. Εγώ θα πάρω το καφεδάκι μου και θα πάω σε μία πάρα πολύ ταλαντούχο ηθοποιό. Πολύ ωραίο άνθρωπο ενεργειακά, τη Σοφία Τιμουτίδου. Γεια σας, Ελένορα. Good morning. Καλό μεσημέρι. Καλώς ήρθατε.
Οχ. Μ' ακούσει ή είσαι λουσμένη. Δεν σα ακούω καλά, είμαι λουσμένη. Λοιπόν, αυτή η ατάκα. Είναι η αγαπημένη ατάκα τη Ελεονόρα. Είναι η αγαπημένη μου ατάκα. Είμαι ένα άνθρωπο που πραγματικά θεωρώ, όχι εγώ ή γύρω μου, ότι έχω πολύ χιούμορ, αλλά δεν γελάω πάρα πολύ εύκολα υπό την έννοια. Το έχουν και οι άνθρωποι που έχουν χιούμορ βασικά. Γι' αυτό, επειδή είσαι χιούμορ. Στο θέαμα. Κατουρήθηκα. Ναι. Σε θυμάμαι όταν την άκουσα αυτή την ατάκα. Θέμα. Σε έβλεπα σαν θεατή, λίγο κινητικό. Πραγματικά κατουρήθηκα και με αυτή την ατάκα αλλά και με αυτή την παράσταση. Και στο έλεγα και στην αρχή που σε είδα ότι με ρωτάνε πού πήγες φέτος, τι έχεις δει, λέω αυτό, αυτό και αυτό. Και μου λένε βάλε μας μια σειρά προτεραιότητες τι θα πάμε να δούμε. Σας βάζω. Έχει στείλει το πούλμαν σου, το προσωπικό σου πούλμαν. Η αλήθεια είναι πως ναι. Γιατί είναι μια πάρα πολύ ωραία παράσταση, Σοφία. Είναι πολύ ωραία. Και τα καλά πρέπει να λέγονται. Αλήθεια είναι κουκλιστική, δηλαδή. Ψήλει στα αυτιά, να το πούμε και αυτό. Ψήλει στα αυτιά του Φεϊντό στο θέατρο Αλίκη. Δεν τρέπεσαι να καλέσει κάποιον. Βγαίνει πολύ ασπροπρόσωπο και αξιοπρεπή. Είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι προσεγμένη από παντού. Και προχθές διαπιστώσαμε κάτι με έναν συνάδελφο, τον Κωνσταντίνο τον Κακούρη, που παίζουμε εκεί, ότι είμαστε πάρα πολύ φιλότιμος θείασος. Τι θα πει αυτό. Είμαστε ένας θείασος που δεν υπάρχει παράσταση που να μην παίξουμε. Mm-hmm. Με το. Δηλαδή. 97% της ενεργειάς μας, έχουμε χάσει ένα 3. Θέλω να πω, δεν είμαστε, ούτε ένας από εμάς δεν πουλάει καμία στιγμή την παράσταση. Αυτό γιατί το λέω, γιατί κληθήκαμε σε μία δοκιμασία 17-18 παραστάσεων σε 2 εβδομάδες, δεν ξέρω πόσες, 17 νομίζω, με 4 διπλές την εβδομάδα στις γιορτές και 3 την άλλη, όπου θα μπορούσε κάποια στιγμή λόγω της κούρασής μας να πούμε ότι δεν μπορώ να τα δώσω, κι όμως μπορεί να σερνόμαστε στα παρασκήνια από την κούραση. Προχθές Κυριακή βράδυ ήταν φοβερό αυτό που κάναμε. Κάναμε μια φοβερή παράσταση και λέω γιατί Κυριακή βράδυ. Γιατί είναι η τελευταία του διήμερου, ξέρεις. Ο περιμένεις να αφήσεις τα κομμάτια σου, ναι. Σερνόμασταν έξω και στη σκηνή ήμασταν πάρα πολύ ψηλά. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχετε όμως και το χειροκρότημα αλλά και το γέλιο του κόσμου. Πολύ, γιατί πάρα ο κόσμος, ρε παιδί μου, όταν πηγαίνει σε μια παράσταση και γελάει, είναι για τον ηθοποιό ένα boost. Είναι ένα μια όφηση. Είναι πολύ συμμετοχικός ο κόσμος. Εγώ να σου πω την αλήθεια, όταν διάβασα το κείμενο, λέω είναι λίγο εγκεφαλικό, λίγο πιο. Είναι πάρα πολύ αληθινό, Σοφία. Και πεθαίνουνε. Είναι πολύ αληθινό και θα σου πω γιατί. Να πούμε σύντομα ότι πραγματεύεται την ιστορία, εν πάση περιπτώσει, μιας υποτιθέμενης απιστίας. Απιστίας νομίζει ο πρωταγωνιστής ότι. Νομίζει η πρωταγωνίστρια, η Γκαμπριέλ, ότι ο άντρας της την απατά. Του γράφουμε ένα γράμμα εμείς κοροϊδευτικό για να τον πιάσουμε στα πράσα. Είναι ένα μπέρδεμα απάνω στην απιστία. Δεν υπάρχει απιστία. Υπάρχουν άπειρες παρεξηγήσεις, ναι. Αλλά όλες οδηγούν στο ότι τελικά έχει δίκιο που ουσιαστικά θα το δείτε, δεν είναι αυτό και είναι άλλο. Γι' αυτό δεν λέω περισσότερα. Είναι ένα. Ένα παραλήρημα πάνω στην απιστία. Αυτό όμως θέλω να σου πω, παρά το γεγονός ότι εκτελήσατε στην κοινωνία του Παρισίου, των Παρισίων, θέλω να σου πω ότι το συζήτησα και με πολύ κόσμο με αφορμή την παράσταση. Συμβαίνει και στις καλύτερες οικογένειες ακόμα. Ναι, υπό την έννοια ότι υπάρχει περίπτωση με μία υποψία που έχεις να δημιουργήσεις τέτοια σενάρια που πραγματικά να μπορούν να γίνουν θεατρική παράσταση. Πολύ σύγχρονο, διαχρονικά σύγχρονο. Το πολύ απλό δεν είναι όταν στέλνουμε μηνύματα εμείς οι γυναίκες που είμαστε παρέες και λέμε τι να του γράψω. Και άμα αυτό γράψω αυτό, τι θα νομίζει. Αυτό όλο λοιπόν που εσείς έχετε κάνει στην Belle Époque είναι ακόμα και σήμερα με τη διαφορά ότι πλέον δεν γράφετε με το φτερό. Όχι. Γράφετε με το SMS. Ναι, κατάλαβες τι γίνεται. Ναι, είναι πολύ ωραίο, πολύ σημαντικό. Εγώ δεν τα. Ανάτο. Εδώ πέρα είστε από τα πλάνα σας που είστε ζευγάρι με τον. Εδώ είναι, όχι, εδώ είναι η υπόκληση. Mm-hmm. Τέλος. Με ποιον είδα τον Αποστολάκη. Τον Αποστολάκη, είμαστε ζευγάρι, είμαστε αντρόγινο υποτίθεται. Και πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία σκηνικά, πολύ ωραία κουστούμια, πολύ ωραία δηλαδή φώτα, η ατμόσφαιρα όντως είναι πολύ ωραία μουσική. Πολύ, 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 πολύ. Σοφία μου, επειδή αρχίσαμε να λέμε για την παράσταση από την αρχή που σε κάτσα, το είχαμε σκεφτεί λίγο διαφορετικά. Δεν πειράζει. Έχουμε ετοιμάσει ένα βίντεο για σένα. Ευχαριστώ με πολύ. Αυτό θα σε υποδεχόμαστε, αν σε υποδεχόμαστε τώρα. Μην ξεχάσετε να έρθετε στο γάμο μου, είσαστε όλοι καλεσμένοι. Σοφία Μουτίδου, η ηθοποιός που αγαπήσαμε μέσα από τις κωμωδίες με ατάκες φωτιά. Η ηθοποιός που δεν διστάζει να τσαλακωθεί και να μας δείξει το πολύπλευρο ταλέντο της. Που με γυρνοβολάς από εδώ και από εκεί. 17,5 χρόνια, Στεφάνο. 17,5 χρόνια. Μην κάνεις έτσι, μανούλα μου, θα σου έρθει τίποτα. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Θεσσαλονίκη, όπου και σπούδασε νομική για να ικανοποιήσει την επιθυμία των γονιών της. Το όνειρό όμως της ίδιας ήταν να γίνει ηθοποιός. Κάτι που κατάφερε όταν ήρθε στην Αθήνα. Χος κελδίνεις! Για βουγερό, ναι! Βουγερό! Δεν είστε και τίποτα της προκοπής, αλλά... Τσάτρα πάτρα, θα βγει η βραδιά! Χάιτε! Γνηθείτε, δεν μπορώ να περιμένω! Χάιτε!
Από τις πρώτες της εμφανίσεις στην τηλεόραση, έκανε guest στο «Είσαι το τέρι μου», ως η παλιά συμμαθήτρια της τροφαντούλα Στέλλας. Στέλλα μου, τι κάνεις? Η Δήμητρα είμαι. Όχι, δεν γίνεται. Η Στέλλα από τη Μελβούρνη, δεν είσαι? Όχι, καμία σχέση. Κοιτάτε σύμπτωση, και η νύφη μου, η Βίκη, έχει ζήσει στη Μελβούρνη. Τα έχω χάσει, τέτοια ομοιότητα. Στο καφέ της Χαράς έγινε γνωστή ως η κυρία Δασκάλα, που αγαπά το δήμαρχο Πόποτα χωρίς ανταπόκριση. Πω, νευράκια, νευράκια. Γιατί σου αρέσει να παριστάνεις το σκληρό στους ανθρώπους που αγαπάς? Φυλάκι, Φυλάκι, όχι. Στους τάβλους της Εριέτα Ζαΐμι ο ρόλος της ήταν ιδιαίτερος, ενώ ξεχώρισε και στη σειρά Δίσμα Διάμ. Αν σας κουβαλεί στο σπίτι μια τύπησα σαν εμένα, μην κάνετε το σταυρό σας. Μπορεί να μπείτε σε μπελάδες. Σιγά πια το δύσκολο. Να τις γράψεις κάνα δύο διαμερισματάκια εκεί πέρα και ένα μαγαζί. Μόνο. Ναι, μωρέ, δεν μπορεί το κορίτσι να μπει τώρα σε ξένο σπίτι με άδεια χέρια. Η Σοφία Μουτίδου πέρασε για λίγο και από το χώρο της τηλεοπτικής παρουσίασης με το ραντεβού στα τυφλά, ενώ βρέθηκε και στο πλευρό του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο πρωινό του Μέγκα. Τότε ήταν έγκυος και πέρασε την εγκυμοσύνη στο πλατό. Τον Ιανουάριο του 2009 με το σύζυγό της, ζαχαροπλάστη παρακαλώ στο επάγγελμα, απέκτησαν το πρώτο τους παιδί, ένα πανέμορφο κοριτσάκι, τη Δήμητρα. Θα γίνει μεγάλος ντόρος με το γάμο μας. Η οποία κόρη, θέλω να πω, επειδή την έχω γνωρίσει, είναι μια κούκλα και μια θεά πανέξυπνη. Είναι μια πολύ γλυκιά κοπέλα. Που σου έκανε και το παραπονό τη σήμερα. Ναι, γιατί εγώ δεν θα, γιατί να μην έρθω στην κυρία Μελέτη. Όπου δεν ξέρει ποια είναι η κυρία Μελέτη. Είναι δεν ξέρει, δεν βλέπει τηλεόραση. Εγώ θα πάω στη Μελέτη. Γιατί να μην έρθω εγώ στην κυρία Μελέτη. Τι τη απίτησε. Δεν γίνεται. Πάντα έχει σχολείο. Και κολυμβητήριο σήμερα. Έρχεται, σε βλέπει, έχει έρθει. Στο θέατρο μόνιμα. Τι λέει, το ψήνει, το βλέπει να το έχει. Πάρα πολύ, τρελαίνεται εσύ. Αλλά νομίζω είναι ένα μαγικό χώρο το θέατρο. Δηλαδή, ξέρω εγώ, για τα παιδιά ειδικά πρέπει να είναι πολύ παραμυθένιο. Σε βλέπει σαν θεατή ή είναι στα καμαρίνια? Και σαν θεατή και στα καμαρίνια. Τώρα πια που μεγάλωσε στα καμαρίνια, φοράει τα ρούχα μου, τα καπέλα μου. Α, το έχω ναι, δύσκολα, δύσκολα. Ποιο δεν το έχει, λέω. Τώρα να βάλει ένα μωρό εκεί μέσα. Χαμό. Μην βάλει να ντύνεται. Μπορεί και να μην. Είναι επικοινωνιακή, είναι σουρλουλού. Από τον μπαμπά τίποτα. Που έτσι ασχολείται και με το επάγγελμα αυτό που τόσο πολύ τραβάει ούτως ή άλλως τα... Σώμα, χρώμα, πολύ σημαντικά. Είναι πολύ ψηλή κοπέλα, με πάρα πολύ ωραίο κορμί. Άγιο είχαμε, γλιτώσαμε, το γονίδιο πήγε. Άρα ο άντρας έχει πολύ ωραίο κορμί, η Σοφία φτάλεστε. Όχι, θέλω να πάρει ένας ψηλός άντρας που το παιδί πήρε ύψος, μπορεί από εκεί. Και τι άλλο, και φαγού, αυτό το έχει τους δυο μας. Φέρνει σπίτι ο άντρας σας, ο άντρας σου γλυκά και αυτά, πεθαίνετε. Είμαστε του γλυκού, του αλμυρού, δεν έχουμε εμείς τέτοια προβλήματα. Μπορούμε να τρώμε γλυκό αλμυρό εναλλασσόμενα, το έχω πει. Τον βάζεις να σου φτιάχνει, άμα έχεις όρεξη, ξέρω εγώ, όταν ήσουν Δεν παράγει γλυκά. Τα εμπορεύεται. Α, τα εμπορεύεται. Ναι, εγώ νόμιζα τα φτιάχνει και όλα τα παιδιά. Όχι, εγώ έφτιαξα κάτι μπάρες Δημητριακών που μου είπε ο Βλάχος τώρα και είναι πολύ ωραίες. Ωραία, και ο Χατσιπαναγιώτης, ναι. Το πεις αυτό. Είναι θεϊκές. Δημητριακές μπάρες Δημητριακών. Ναι, ναι, με βρώμη και τα λοιπά. Α, Σοφία, δεν θεϊκές, ναι, τέλειες. Ναι. Ωραία. Για άγλικο γλυκό, κατάλαβες τώρα. Εσύ γενικώς, ρε παιδί μου, επειδή τώρα συζητιέται πάρα πολύ για το θέμα και λόγω του The Voice που είναι πολύ επίγερο, κατά πόσο εν πάση περιπτώσει η εμφάνιση μετράει και μπορεί να ανοίξει πόρτες ή όχι. Είσαι άνθρωπος που σε απασχολεί εικόνα σου. Δηλαδή... Κατά βάση. Το πρόβλημά μου είναι τα κιλά μου και. Του έχουν δημιουργήσει πρόβλημα, τα χαρακτηρίζει πρόβλημα. Δεν μου έχουν δημιουργήσει αυτά πρόβλημα πρακτικό. Δεν έχω χάσει δουλειά, δεν έχω χάσει σχέση, δεν έχω χάσει ζωή από αυτό το πράγμα. Αλλά. Δεν έχω χάσει φίλους, δεν είμαι μια ακοινώνητη ή με κάνουν στην άκρη ή και πριν ασχοληθώ με τη δουλειά, αλλά εγώ δεν είμαι καλά. Δηλαδή, έχεις προσπαθήσει να τα αλλάξεις. 150 εκατομμύρια και φορές. Τι είναι αυτό που δεν σε... Προφανώς είναι κάτι πολύ βαθύ ψυχολογικό και όχι κάτι επιφανειακό θέλω να φάω. Το έχω ξεπεράσει αυτό το στάδιο. Είναι μάλλον κάτι πιο βαθύ, πιο σχερή. Τρως, δηλαδή το παραδέχεις ότι τρως. Ναι, δεν τρώω πια όπως έτρωγα. Και αυτό μπορώ να το παραδεχτώ, ότι δεν κάνω αυτά που έκανα, τα έσχη, εναντίον του εαυτού μου. Έκανες, ας πούμε, ξεσπάσματα. Φοβερά αυτοκαταστροφικά. Όπως... Τώρα έχουν περιοριστεί. Δηλαδή, γεύματα παράλογα. Και τώρα τα έχω, αλλά πιο συμμαζεμένα. Όλα δεν τα κάνουμε αυτά. Ναι, απλώς δεν διαφωνώ ότι η ζωή μου, αν την περιγράψω, μπορεί να είναι πολύ κοντά στη δική σου. Το έχω συζητήσει και με. Κοινωνικά, ας πούμε, ή έτρεγες και μόνη σου στο σπίτι. Όχι, όχι, δεν είμαι ένας άνθρωπος που κατεβάζω μόνη μου ποσότητες κρυφά. Όχι, δεν είναι αυτό το θέμα μου. Και μπορεί να κοντραριστούμε με κάποιον αδύνατο, ο οποίος θα μου πει: θέλω να χάσω 3 κιλά και θα τον καταλάβω τι λέει. Δεν είμαι από αυτούς που λένε: δεν χάσει 3 κιλά. Εδώ εμείς έχουμε 30. Το θέμα είναι ότι η διατροφή είναι ένα πολυσύνθετο πράγμα ακριβώς. Όπως τα ναρκωτικά. Μπορεί να ακούγεται χοντρό αυτό όχι, που λέω. Όχι, είναι ενθουσμός για τους πιο σημαντικούς. Είναι πάρα πολύ άσχημο πράγμα. Δεν μπορείς να καταπιαστείς. Είναι ένα ύπουλο πράγμα. Δεν έχω βουλημία, δεν είμαι από αυτούς που κάναμε τους κτλ. Είμαι ένα υπερ... Είσαι συναισθηματική, ναι, υπερφαγικό άτομο, δηλαδή να φάω πολύ
Πότε. Σε άτσα, άτσαλα. Πότε όμως, όταν είσαι στεναχωρημένη, όταν έχεις θυμό, όταν είσαι χαρούμενη. Δεν έχω στάνταρ. Μπορεί να φάω όταν είμαι στεναχωρημένη, μπορεί να φάω όταν είμαι χαρούμενη. Μπορεί να μην φάω όταν είμαι στεναχωρημένη, μπορεί να μην φάω όταν είμαι χαρούμενη. Το θέμα ποιο είναι, ότι για πρώτη φορά στη ζωή μου κατάφερα σε ένα χρόνο να μην πάρω γραμμάριο. Έλα, αυτό μπορεί να θεωρηθεί, ξέρεις, πολύ δεύτερο για κάποιον, αλλά το συζητήσαμε προχθές με έναν συνάδελφο, τον Κώστα τον Τριδαφυλόπουλο, στο θέατρο και μου λέει: κανείς δεν ξέρει τι θα πει να κρατιέσαι κάπου. Είναι φοβερό το αίμα που ρίχνουμε. Γιατί εμένα, άμα με αφήσεις, μπορεί να μην χωράω στο πλατό να μπω. Mm-hmm. Είμαι πολύ φαγού, κατάλαβες, και δεν έχω έλεγχο. Και σ' αρέσει περισσότερο? Τα γλυκά. Mm-hmm. Ναι. Δηλαδή, φαΐ μπορεί να μην φάω, να ξυπνήσω να φάω ένα ταψί γλυκό. Το θέμα είναι ότι πάλι κάνω μια προσπάθεια, πάλι το βάζω κάτω, πάλι. Είναι μια έξι. Κακή έξι. Δεν πίνω, δεν καπνίζω, δεν έχω κάνει ναρκωτικά στη ζωή μου. Το πρόβλημα είναι ότι μου αρέσουν οι γεύσεις. Mm. Πολύ. Βρίσκω γιατριά mm-hmm. στην άμεση ειδονή της γεύσης. Mm-hmm. Αυτό. Έχεις τύψεις μετά. Άνθρω... Άπειρες. Όσες είναι αυτά που φοράω στο λαιμό. Επειδή το φαγητό, να ξέρεις, είναι και λιγάκι και θέμα παιδείας. Τι έχεις μάθει από την οικογένειά σου και όλα τα λοιπά και πώς αντιμετωπίζει και η οικογένειά σου το φαΐ. Στην κόρη σου, ιστερική. Δηλαδή στο να μην φας αυτό, πολύ. Πώς σε κάνε, δείξε. Πολύ! Πάρα πολύ. Mm-hmm. Το οποίο παιδί είναι φαγού, αλλά είναι ένα αδύνατο κοριτσάκι, 5 χρόνια πάνω στην ανάπτυξη. Βάζει full πόντους, δεν ξέρουμε πότε ψηλώνει. Και τη ζυγίζω. Τη λέω να μην τρώει γλυκά, την κυνηγάω. Η μαμά είπε να μην φάω αυτό το γλυκό. Βέβαια και αυτή, άμα την αφήσει, τρώει τον κάμεραμαν. Mm-hmm. Αλλά προσπαθώ λίγο να το μαζέψω το παιδάκι, να του πω ότι ξέρει, εκείνη την ώρα δεν τρώμε αυτό κτλ. Δεν κάνω και φοβερά πράγματα μπροστά τη. Α πούμε, να φάω κάποιο γλυκό, το τρώω λίγο κρυφά. Μωρή, τα παιδιά τα μυρίζονται όλα. Όλα, όλα. Όλα, όλα, όλα. Αλλά είναι πάρα πολύ. Να τι κρύψει, ειδικά επειδή πιάσουν γάτα. Πολύ. Είναι ευγενική όμω πολύ. Μαμά, είσαι λίγο γεματούλα, λέει. Αλήθεια. Τι κάνεις όταν στο λέει αυτό? Τι είπες, στεναχωριέμαι. Για άντρα, ας πούμε, έχεις μπει στη διαδικασία να αλλάξεις, να θες να αλλάξεις την εικόνα σου. Δεν έχω μπει στη διαδικασία να αλλάξω ούτε για τον Τζορτζ Κλούνι, με θα έρθει. Που είναι ο αγαπημένος μου. Δεν αλλάζω για κανένα κερατά. Για μένα θα αλλάξω, αν αλλάξω. Γι' αυτό σε αγαπάνε μας προσωπικά. Ωραία, εξής τι, το θέμα είναι εγώ. Γι' αυτό σου λέω, υπάρχουν και υπέρβαροι άνθρωποι που λένε, σαν παλιά με τα παπούτσια. Πάω να πάω όλα τα ρούχα μου large και τελείωσε. Extra large και θα ζήσω έτσι. Δεν μπορώ να συμφιλειωθώ. Να πω ότι θα ξεκινήσω ένα 24ωρο και θα είμαι συμφιλειωμένη, ρε παιδί μου. Όχι, θα αδυνατήσω και δεν γίνεται και το πρόβλημα υπερδιπλασιάζεται. Είσαι πάρα πολύ ειλικρινής όμως, γιατί να ξέρεις ότι υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι έχουν παραπάνω κιλά και κάνουν θέαμα και επειδή είναι ενοχικοί, προσπαθούν να το περάσουν τύπως επιλογή τους. Εγώ προχθές κάλεσα το ανάσα. Το κέντρο αυτό. Ρούκα, ναι. Κάλεσα νύχτα με mail και μέρα με τηλέφωνο και με πήρανε συνέντευξη επώνυμα. Τηλεφωνική. Ναι. Τους κάλεσες εσύ. Εγώ τους κάλεσα. Για να ζητήσεις βοήθεια. Ε. Λέγοντας. Ότι έχω πρόβλημα υπερφαγίας πια και δεν μπορώ να ακολουθήσω ένα πρόγραμμα διατροφής. Ναι, μεν έχω καταφέρει να μην χάσω. Κατάλαβαν ότι ήσουν εσύ. Δεν ξέρω με τη γραμματεία. Μίλησα, μου πήραν συνέντευξη και θα μου απαντήσει το ψυχολογικό τμήμα σε 15 μέρες. Είμαι δηλαδή στην πρώτη εβδομάδα που περιμένω τηλεφώνημα. Και τους πήρες βράδυ. Μέιλ τους έστειλα mail, βράδυ ναι. Και το πρωί τους πήρα τηλέφωνο. Ότι έχω πρόβλημα υπερφαγίας. Ότι ναι, ρε παιδί μου, μπήκα στο site τους και είδα τα. Είδες τη διαφήμιση καταρχάς που λέει, βουλημία, ανορεξία και κάτι άλλο. Αυτή που τρώει το κορμί της. Μπράβο. Που έπαθα πλάκα. Μπράβο. Και λέω, τι είναι αυτό. Δεν ήξερα ότι είναι η Ζέτα. Μετά θυμήθηκα ότι η Ζέτα είχε ανορεξία, νομίζω. Και λέω, θα πάρω τηλέφωνο. Το λέγα και στη Βίκη της Σταυροπούλης. Λέω, Βίκη, εγώ πήρα τηλέφωνο. Δεν ξέρω. Καλά έκανες και είναι πολύ σημαντικό το λες. Γι' αυτό στέκομαι το επειδή ναι, το ανέφερες ναι. Και δεν το ήξερα. Πήρα τηλέφωνο γιατί ενώ πρώτη φορά στη ζωή μου κατάφερα να μην, χάσω, να μην πάρω γραμμάριο, που είναι πολύ σημαντικό για μένα, κανείς δεν ξέρει, μόνο ένας υπερφαγικός μπορεί να καταλάβει, δεν μπορώ να ακολουθήσω ένα πρόγραμμα διατροφής. Δεν μπορώ να πω όχι. Λέω όχι, μετά λέω τρία ναι. Πάω να γυμναστώ, σταματάω. Είσαι σταθής. Λέω εντάξει. Θα πάω να μου μιλήσει ένας αρμόδιος. Mm-hmm. Και έγραφε συγκεκριμένο ότι. Αν έχετε το εξής σύμπτωμα κτλ., σίγουρα θα χρειαστείτε βοήθεια από κάποιον ειδικό. Mm-hmm. Και λέω, αφού υπάρχουν άνθρωποι που σπούδασαν πάνω σε κάτι, γιατί να μην τους εμπιστευτώ. Άρα είναι κάτι το οποίο σε απασχολεί και θες να το βάλεις σε τάξη. Φουλ, φουλ, φουλ. Σου προκαλεί έτσι μια καθημερινή ανησυχία και καθημερινότατη στιγμή. Σοφία, πραγματικά με έχεις εκπλήξει, είσαι συγκλονιστική που γιατί? Το αποκαλύψεις. Γιατί είναι αυτό που σου λέω, ρε παιδί μου. Υπάρχουν ρε, άνθρωποι μου, που το παίζουν είναι... cool. Εγώ έτσι είμαι και σου λέω. Εσύ, Ελεονόρα, όμως και εσύ. Προηγουμένως έλεγε κάποια πράγματα. Πόσο βοηθάς αυτή τη στιγμή. Ναι, έλεγε κάποια πράγματα κόσμο. Εκεί, ας πούμε, για τη showbiz και τα έχω κριτικάρει κι εγώ σε ένα stand-up που έκανα. Μωρή, πολύ χαζό το θεωρώ να μην λες τι πρόβλημα έχεις. Με την έννοια όταν είναι κάτι που φαίνεται. Όταν η πάθησή σου, αυτό λέγαμε την άλλη φορά, οι αδυναμίες των ανθρώπων είναι διαφορετικές. Εγώ μένα το πάχος μου φαίνεται. Δηλαδή, ο άλλος σε λέει, ο χοντρός. Όταν ένας κάνει κοκαίνη, δεν μπορείς να καταλάβεις τι κάνει κοκαίνη, όταν είναι κύριος. Δεν μπορείς να πεις, ο κουκάκιας περνάει το δρόμο. Ο χοντρός περνάει το δρόμο, είναι ένα στίγμα
που φαίνεται. Έτσι, ωραία. Ο άλλος που είχε τα ναρκωτικά, ο άλλος που είχε την κατάθλιψη, που έχω πάρει και αντικαταθλιπτικά και το έχω πει, γιατί έχω χάσει τη μαμά μου και ήμουν μικρή και έκανα μια αγωγή για πανικούς. Αυτά τα θεωρώ όπως πονάει το πόδι με αυτόν τον καιρό από περικόπωση. Το θεωρώ αντίστοιχη ασθένεια της ψυχής, όπως το κορμιού. Τώρα, έχουν τύχει φορές που ήμουνα σε μια καφετέρια και ήμουν στην τηλεόραση, έπαιζα και είπε ένας χωρίς να με δει, α, αυτή που παίρνετε αντικαταθλιπτικά. Μπροστά μου. Καλά, αυτός είναι βλάκας. Όχι, δικαίωμά του. Δεν θα κάτσω εγώ να σκεφτώ ότι αυτός θα με κρίνει εμένα έτσι. Εμένα η καθημερινότητά μου δεν είναι καταθλιπτική. Είμαι ένα υπερδραστήριο άτομο που κινούμε υπερπαραγωγικά από το πρωί στο βράδυ. Χρειάστηκα βοήθεια κάποια στιγμή, όπως χρειάζομαι και τώρα. Μετά, σύντομα μετά το χαμό της μητέρας σου ή αμέσως, αρκετά αμέσως, 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 μετά. Αμέσως. Ήμουνα 20 χρονών, ήταν 53, δεν μπορούσα να το διαπραγματευτώ. Και μάλιστα όχι με κατάθλιψη, με πανικούς. Είναι πολύ μικρή, αλήθεια, ναι. Εντάξει. Είχα panic attack, είχα πνιγόμουνα και τα λοιπά, αγοραφοβίες και τέτοια. Μπήκε σε μια διαδρομή, έκανα και συνεδρίες. Αυτό δεν καταλαβαίνω το πρόβλημα. Το πάχος, πω, άντε να κρυφτούμε, άντε κρύψω ότι έχεις πρόβλημα. Πραγματικά, θέλω να το πω στον κόσμο αυτό, δεν είχαμε συνεννοηθεί μεταξύ μας να υποθούμε αυτά ούτε όχι, στο ελάχιστο. Και εγώ είναι δεν είπα στους ανθρώπους. Και Σοφία. Δεν ξέρω αν κάνει που είπα ότι πήρα τηλέφωνο για την επώνυμη ομάδα. Αλλά δεν είναι κακό νομίζω Σοφία, που τους ανέφερα. Με δουλεύεις. Ναι. Τώρα έχεις κάνει την ωραιότερη αποκάλυψη ναι. και την ωραιότερη εξομολόγηση που θα μπορούσε ποτέ να κάνει άνθρωπος στη θέα μας. Μπράβο σου και σε μια εποχή που πάλι συζητείται πάρα πολύ εικόνα. Ειλικρινά. Άφησα οτιδήποτε ήθελα να συζητήσουμε να σε ρωτήσω. Κανένα πρόβλημα. Και επειδή ήταν πολύ ωραίο αυτό που έκανες, πραγματικά εγώ δηλαδή με συγκίνησες, με άγγιξες πάρα πολύ. Θέλω να θυμίσω σε όλους ότι είσαστε στο θέατρο Αλίκη. Θα το πω, είμαστε στο θέατρο Αλίκη. Ψήλη στα αυτιά του Φεϊντό, στη σκηνοθεσία του Κακλέα. Μουσική ο Πρίφτης, σκηνικά ο Παντελιδάκης, φωτισμοί Ελευθερία Ντεκό. Παίζουμε. Να αναφέρω, ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, η Βίκη Σταυροπούλη, Μίνα Δαμάκη, ο Κώστας ο Τριανταφυλόπουλος, εγώ και ο Αποστολάκης, ο Θωμάς ο Παλιούρας, ο Κωνσταντίνος ο Κακούρης, ο Γιώργος Κοψιδάς, ο Πάνος ο Βλάχος, η Μαρία Κωνσταντάκη, όπως τους θυμάμαι από Καμαρίνα ναι, για πολλή ιστορία. Έτσι, φαντάστηκα που είμαστε από Τετάρτη ως Κυριακή. Την Τρίτη, 21 του μηνός, έχουμε την επίσημή μας. Τι είναι στην Τρίτη, επίσημη μετά από τόσο. Ναι, αλήθεια, ναι, δηλαδή. Και μετά από τέτοια επιτυχία. Αλήθεια, πριν. Να πω ότι είναι τρομερή επιτυχία μας. Πάρα δεν μπορώ πολύ να μην μεγάλη, το πω. Παιδιά, όπως είπαμε για το άλλο παράσταση. Πρόβλημα, να πούμε και τα καλά μας. Πολύ ωραία παράσταση, την έχω δει, ναι. έχω υπάρξει από εκεί. Ο κόσμος είναι άπειρος. Δεν τελειώνει ο κόσμος. Να είναι καλά που έρχεται. Εμείς είμαστε, όπως είπα, πολύ φιλότιμα παιδιά. Είμαστε. Εκεί πάνω στη σκηνή, αν δεν σας αρέσουμε, δικαίωμά σας, αλλά εμείς τα δίνουμε όλα. Νομίζω ότι είναι πολύ ωραίο, είναι ένα κουκλίστικο πράγμα, πολύ όμορφο. Και αξίζει να έρθετε να το δείτε. Αξίζει γιατί πραγματικά είναι... να πάτε. Και έρχονται το και μικρά παιδιά, αξίζει πολύ πραγματικά. Σημαντικό έτσι. Mm-hmm. Φέρνουν γονείς τα παιδιά τους συνέχεια παιδάκια. Μα είναι πολύ εύπεπτη η παράσταση. Είναι απίστευτο. Είναι μια ωραία παράσταση. Είναι μια κλασική κωμωδία σε μια μεταφορά του Θόδωρου του Πετρόπουλου, που δεν το είπα. Μετάφραση και διασκευή, δεν ξέρω πώς λέγεται, η οποία είναι απλώς καταπληκτική. Και το λέω ότι εγώ δεν ήξερα ότι είναι τόσο κέριο αυτό το πράγμα. Τόσο σύγχρονο αυτό το δράμα του Βικτόρ. Σοφία, πραγματικά είσαι θεά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για καλά, σήμερα. Παιδιά. Σε ευχαριστώ και νομίζω ότι θα σε ευχαριστεί πολύ κόσμο αυτό που έχει έξω που σ' άκουσε. Ευχαριστούμε. Το όνομα, παιδιά, του νικητή τη νικήτρια, γιατί έχουμε κάνει over 3 λεπτά. Ναι, τη στέλνω κι εγώ όμω εδώ πέρα για δώρα και δεν τυχαίνω ποτέ. Ξέρω τι στέλνω. Τι δεν ήξερε. Όχι, το ένα iPad, κάτι είχατε και το στείλα. Καλά έκανε πάντω. Το ότι δεν το κέρδισε σημαίνει ότι είναι πολύ διαφανή η διαδικασία μα. Άννα Μπουσνάκη είναι η νικήτρια του διαγωνισμού. Πρέπει να είμαι πολύ γρήγορη στην αποφώνηση. Γεια σας, αύριο. Μπράβο, Άννα.